Ελεκτροεινό στο κρεβάτι. Ξαπλώς. Ναι. Στο παραμύθι σου να με εγώ η χιονάτη. Κάτι άλλο. Να έχεις μηνύματα όπως και τρώτα. Ναι. Να τρώτα. Κι όταν παίρνει φωτιά το κορμί. Να έχεις υπομονή. Ακούσε. Είμαι πολύ δυνατό, διάβαζα γερμανική φιλολογία. Καλημέρα σε όλους τους φίλους, σε όλες τις φίλες του όλα καλά. Χορεύετε πολύ ωραία, Τζορτζέλα και Γιώργο. Έχω εξετάσεις. Καλημέρα σας, Παρασκευή σήμερα. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει μεγάλο πάρτι εδώ στο όλα καλά. Σημαίνει ότι ξεκινάμε παίζοντας. Ξεκινάμε την ημέρα με παιχνίδια. Αργότερα όμως. Σας έχουμε εδώ ένα παιχνίδι και θα συμμετέχετε εσείς. Πάρτε μας σας παρακαλώ τηλέφωνα. Τα τηλέφωνα της εκπομπής είναι... Καλημέρα! Καλημέρα, όλα καλά. 34-81-5-60 και 34-81-5-70. Να το λέμε 34-81-5-70. Λοιπόν, θα κάτσε, ακούστε τώρα. Όχι, θέλω να εξηγήσω. Θα μας πάρετε εσείς τηλέφωνο, ωραία. Και θα έχετε από έναν υποψήφιο εδώ στο πάνελ, οι οποίοι θα παίξουν και μπορείτε να κερδίσετε ανάλογα με το ποιον επιλέγετε. Είναι πολύ εύκολο παιχνίδι και κερδίζετε δώρα. Πολύ ωραία δώρα, τι πρέπει να πω. Κάτσε, γιατί μέρα πάλι δεν μου τα έχετε πει, θα με βρει κανένα κακό. Θα τα πω σε λίγο. Έχει να κάνει με τούρτες. Αυτό. Μετά, σήμερα ποια έχουμε καλεσμένη εδώ στο όλα καλά, μαντέψτε. Μια πολύ μεγάλη καλλιτέχνηδα η οποία συμμετείχε σε ένα reality. Ναι. Η οποία έχει τραγουδήσει στη Σκάλα του Μιλάνο. Και η Αναστασία. Αμέσως εσύ, δεν πρόλαβα να πω για τη μύτη, αμέσως κατάλαβες. Λοιπόν, η Αναστασία Ζανή, η οποία θα έρθει εδώ και θα μας τραγουδήσει. Έκπληξη. Θα μας μιλήσει, είναι μεγάλη έκπληξη. Όχι, έκπληξη είναι που η Φωτεινή δεν ξέρει μόνο άντρες, ξέρει και μια γυναίκα. Παιδιά, ναι, πραγματικά. Αυτό ήταν πρωτοφανές. Έχουμε επίσης. Καλά, έχουμε πάρα πολλά σήμερα. Έχουμε τη Φέη Σπανού. Δεν θα σας πω περισσότερα. Okay. Σίγουρα πολλοί από εσάς ξέρετε. Και έχουμε αυτό που άκουσα εχθές, που μου έκανε φοβερή εντύπωση. Είναι αυτό το χοντρή κυρία. Αυτό το... είναι. Όχι χοντρή κυρία. Φύγε χοντρή κυρία, φύγε. Φύγε κυρία, χοντρή κυρία. Το χοντρή δύο φορές πάντως. Να το ακούσουμε λίγο. Νομίζω ότι το έχουμε να το ακούσουμε. Ανοίξτε παιδιά. Πηγαίνετε κυρία χοντρή κυρία πιο δέντρα. 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 Ανοίξτε παιδιά. Φύγε κυρία χοντρή κυρία. Αυτό ειλικρινά. Εγώ το είδα στην Τατιάνα Στεφανίδου χθες. Στο αποκάλυψη τώρα στον Αντένα. Και πρέπει να σας πω ότι έπαθα πλάκα. Εσύ πώς θα αντιδρούσες αν σου λέγανε φύγε κυρία χοντρή κυρία. Έτσι. Εμένα το πολύ που θα μου λέγανε φύγε χοντρή κυρία. Εγώ δεν θα έκανα. Χοντρή κυρία. Πες μου εμένα φύγε κυρία χοντρή κυρία. Κάτσε. Φύγε κυρία χοντρή κυρία. Όχι, έλα από εδώ, από εδώ πιο κοντά. Έλα από εδώ πιο κοντά. Καταρχήν πρέπει να γυρίσει την αυτό. Όχι, έλα από εδώ, έλα. Μα πες το ρε παιδί. Φύγε χοντρή κυρία. Μα δεν μιλάνε έτσι μια γυναίκα. Μιλάνε ρε παιδιά. Όχι γυναίκα, μιλάνε έτσι σε άνθρωπο. Γενικά σε μιλάνε έτσι σε άνθρωπο. Και σε μια κυρία. Και παιδιά, μεγαλοδικηγόρος μαθαίνω ότι είναι ο κύριος. Πότε έγινε αυτό το περιστατικό ρε παιδιά. Ενημερώστε και στα καρτιέ. Προχτές εγώ ήμουν εκεί.
Έγινε δηλαδή. Κοίταξε, δεν με πλήσει το γεγονός ότι ήσουν εκεί. Ούτε μένα με πλήσει. Ήταν και ένα αδύνατο. Δεν το έζησα, αλλά μετά συζητήθηκε πάρα πολύ. Εκεί στην σε ποια κυρία το είπε. Γιατί, κυρία Λιάννη Παπανδρέου. Γιατί ακούστηκε, το είπε δυνατά. Βέβαια. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί εμείς έχουμε μιλήσει και με τον κύριο αυτόν, ο οποίος αποκάλεσε την... Α, θα είναι εδώ. Κοντά μας θα είναι. Oh. Τι εδώ θα μη μας πει χοντρές, κοντές, ξέρω εγώ κάτι θα μας πει. Δεν ξέρω. Λοιπόν, θα μας τα πει όλα. Γι' αυτό ντύθηκες κομμάντο. Σήμερα είναι γι' αυτό που το κατάλαβες. Είναι η πρώτη φορά που έχω καταλάβει και είστε τι. Λοιπόν. Ο Τράμπο νούμερο μισό. Οπότε θα είναι κοντά μας, θα μας εξηγήσει τι και πώς και γιατί και τα λοιπά. Γιατί εγώ πιστεύω ότι οφείλει να μας εξηγήσει γιατί αυτή η συμπεριφορά. Να πω κάτι. Ήταν πολύ στενά εκεί. Γενικά δυσκολευόμασταν όλοι και να δουλέψουμε. Ήταν στενά. Αυτό τι σημαίνει. Ότι μόνο αδύνατη είναι πρόσδεκτη. Ο άλλος όταν εκνευρίζεται και δεν έχει και τρόπο. Μπορεί να μην την αναγνώρισε. Λοιπόν, ας μην εμβαθύνουμε στο θέμα ακόμη. Έτσι. Γιατί έχουμε πολύ υλικό. Θα έχουμε τον κύριο, θα μας τα πει ο ίδιος. Ο μεγαλοδικηγόρος, ο οποίος λέγεται. Για να θυμηθώ το όνομα. Ακριβώς. Εσύ, συγγνώμη να ρωτήσω, Γιώργο, κάθεσαι εδώ πρωί-πρωί και διαβάζεις γερμανική φιλοσοφία. Έχει γερμανική φιλολογία, Αλεξάνδρα. Α, φιλολογία. Επειδή θα έρθει ο κύριος Στεφανάκης και εγώ από τι κινδυνεύω να μου πει, καταλαβες. Οπότε λέω να δείξω ότι διαβάζω και όλες έχω τη γερμανική ωραία. Φιλολογία. Και δεν κατάλαβα μάλλον κανένα γαλλικό, θα σου πει. Και μιας και αυτή η εκπομπή είναι, είμαστε όλοι τόσο καλλιεργημένοι και μορφωμένοι εδώ. Είναι καιρός να πούμε επίσης ένα συγχαρητήριο, ένα θερμό συγχαρητήριο και στον Harold Pinter, ο οποίος έχει αποφασιστεί ότι θα πάρει το βραβείο Νόμπελ στη λογοτεχνία. Φανταστικός, ο οποίος είναι καρκινοπαθής και παλεύει πραγματικά και ανοιχτά, ηρωικά αυτή την αρρώστια. Και κάτι άλλο, ναι, μπράβο, συγχαρητήρια, φανταστικός. Συγχαρητήρια σε αυτόν και συγχαρητήρια μήπως πρέπει να πούμε και στον Σάκη Ρουβά. Γιατί πολύ έγκυρες πηγές με ενημερώσανε πως τελικά αποφασίστηκε από την ΕΡΤ ότι θα είναι ο Σάκης Ρουβάς ο παρουσιαστής της Eurovision που θα γίνει εδώ. Τι λέτε γι' αυτό? Μετσάκης. Πολύ ωραίο. Εκούκλος, Αλεξάνδρα, μου να βγάλουμε έτσι έναν όμορφο άντρα Έλληνα, έτσι άδωνη, στο εξωτερικό. Αυτή την εικόνα, τέλος πάντων, όπως και να το κάνουμε, θα τραβήξει, θα τραβήξει. Θα καθυλώσει Ευρωπαίους και Ευρωπαίες, έτσι, στους δέκτες τους τηλεοπτικούς. Έχεις και μια εμπειρία. Πώς νιώθεις που έχεις και την εμπειρία? Εγώ πώς νιώθω. Ναι, γενικά όλο αυτό το πράγμα δηλαδή της Eurovision που είναι. Όλο αυτό το πράγμα του Σάκη. Του Σάκη, της Αλεξάνδρας, εμπειρία γενικά. Όχι, okay, εγώ πιστεύω. Όλο αυτό το πράγμα. Γιατί μετά τον Πίτερ πιάσαμε να βρούμε αυτό το πράγμα του Σάκη, δηλαδή. Όχι, εγώ ειλικρινά πιστεύω ότι ο Σάκης είναι μια καταπληκτική επιλογή και πιστεύω ότι το χρωστάει κάπου η Eurovision. Δεν βγήκε πρώτος, δηλαδή ήταν παρατρίχα πρώτος. Τώρα. Θα έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο και αυτό είναι πολύ καλό, πιστεύω. Λοιπόν. Τώρα που είπατε για πράγμα με τα συγχωρήσεω. Έμαθα για κάτι, για κάποιες αλλαγές που αλλαγές γίνονται. Φύλου, το ξέρεις. Τρόμπα. Ναι, το άκουσες. Είναι αυτό που είναι. Ο συνειρμός, καταλάβατε. Όχι, είναι, έχουμε εμείς ένα νέο. Γιατρός, όχι, ναι, γιατρός έγινε από γυναίκα, άλλαξε φύλο και έγινε άντρας. Ναι. Νεαρός λοιπόν αυτός ο συμπαθητικός, όχι, δεν ξέρω πώς να το πω τώρα παιδιά. Ήτανε λοιπόν γυναίκα γιατρός και έγινε άντρας γιατρός. Επειδή πριν μιλάγαμε για πράγμα, λες, αλλάξανε τα πράγματα. Αλλάξανε τα πράγματα, φίλοι και φίλες. Αλλάξανε τα πράγματα, έτσι είναι και ελληνοπρεπές. Ακριβώς, αλλάξανε τα πράγματα, λοιπόν. Και έγινε ο Βρετανός γιατρός. Όχι, η Βρετανή γιατρός έγινε Βρετανός γιατρός. Τώρα δεν είναι. Στο δελτίο ειδήσεων θα τα μάθουμε. Έχουμε ένα βίντεο από το δελτίο ειδήσεων και εκεί θα τα μάθουμε όλα. Θα μας τα εξηγήσουν λεπτομέρως. Εγώ αναρωτιέμαι. Θα σας πω, θα σας τα αναλύσω εγώ, παιδιά, μετά. Μέρι είναι μέσα. Φίλες τώρα, ήρθα έτσι. Μέρι είναι μέσα στο πράγμα. Το βασικό προσόν όμως το αποκτάς. Το βασικό προσόν αναρωτιέμαι αν το αποκτάς. Δηλαδή με μια εγχείρηση και πώς είναι αυτό το προσόν. Συγγνώμη που γύρισα τα προς τα κάτω. Δεν εννοώ κάτι. Ευτυχώς ο σκηνοθέτης είναι τόσο συμπαθητικός και δεν δείχνει τα χέρια μου εδώ κάτω. Λοιπόν, αυτό αναρωτιέμαι και αναρωτιέμαι αν αυτό το πράγμα τέλος πάντων, αν λειτουργεί. Αυτό γιατί να το ράψουνε, κάνει. Θα δούμε όμως το βίντεο. Έχω τον άνθρωπο, έχω τον άνθρωπο. Φωτεινή, θα σε ενοχλούσε ένα αν ήταν από εγχείρηση. Όχι, βέβαια. Μπράβο, παιδί μου. Σούπερ, τι άλλο. Έχω πολλές απορίες, παιδιά, όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, αλλά δεν ξέρω πώς να τις εκθέσω. Ωραία, εγώ λέω να ξεκινήσουμε βλέποντας το βίντεο μαζί με όλους τους φίλους και τις φίλες μας. Βίντεο γι' αυτό. Να δούμε μήπως βεβαίως, μήπως λυθούν ορισμένες από τις απορίες μας
Και μετά να επιστρέψουμε εδώ σε αυτό το καταπληκτικό πάνελ και να το σχολιάσουμε. Ο χαριτωμένος νεαρός κύριος που βλέπετε είναι ο Δόκτωρ Ρίτσαρντ Κέρτις, μόνο που πριν από δύο μόλις μήνες ήταν η γιατρός Βάντα Σαντερόσνη. Η Βάντα άλλαξε φύλο και έγινε η πρώτη γιατρός στη Βρετανία που από γυναίκα έγινε άντρας. Η αλλαγή είναι τόσο πρόσφατη που ακόμη μπερδεύεται καμιά φορά όταν συστήνεται. Υποβλήθηκε σε υστερεκτομή τον περασμένο Ιανουάριο, κατόπιν σε διπλή μαστεκτομή και τώρα παίρνει τεστοστερόνη για να αποκτήσει πιο ανδρική φωνή και για να βγάλει γένια. Αγοράζει πλέον πουκάμισα και γραβάτες. Μια νέα ζωή άρχισε για τον Ρίτσαρντ Κέρτις. Τι λένε όμως οι δικοί του? Ο πατέρας του, 80 ετών, μετανάστης από την Πολωνία, έμαθε τα νέα πρόσφατα. Όσο για τους ασθενείς του, άλλοι αποδέχτηκαν την αλλαγή, άλλοι πάλι διστάζουν. Ο Ρίτσαρντ Κέρτις είναι ο πρώτος άνθρωπος που άλλαξε φύλο στα Βρετανικά Ιατρικά Μητρώα, όπου γράφτηκε ως γυναίκα. Με βάση όμως νέα νομοθεσία που ισχύει από τον περασμένο Απρίλιο στη Βρετανία, μπορεί τώρα να καταχωρηθεί σαν άντρας και να συνεχίσει να άσκει τα ιατρικά του καθήκοντα. Δηλαδή αναρωτιέμαι, θα βγάλει μουσια τώρα αυτός? Μουσια δεν ξέρω. Θα βγάλει, δηλαδή, αν παίρνετε το σέλιο και αν ξυρίζεσαι δεν βγαίνουν. Θα ξαναβγαίνει. Δηλαδή, αν αρχίζαμε εμείς να ξυριζόμαστε, οι γυναίκες δεν θα άρχιζαν σιγά σιγά να βγαίνουν. Σίγουρα θα πάρει αντρικές ορμόνες, σίγουρα. Δεν θα ετοιμάζεται να δούμε. Τι λες, καλέ. Τι λες εσύ, μικρούλη, τι λες εσύ. Τέτοιο θηλυκό αγάπη μου να χαθεί. Όχι, γιατί το λες αυτό, και αυτή πολύ θηλυκό ήταν. Ξαφνικά μια μέρα ξυπνάς και λες, βαρέθηκα να είμαι γυναίκα, δεν μπορώ πια. Δεν μπορώ πια την καταπίεση αυτή. Οι σεξουαλικές προτιμήσεις της ήταν ως προς το γυναικείο φύλλο πιο πριν. Ναι, μπορεί να ήταν κάτι σαν λεζία, ξέρω. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη, Αλεξάνδρα. Δεν είχε συναντήσει βέβαια το Χριστόφορο. Και τι θα έλεγε ο Ζαγοράκης σε κάποιον που πάει και κάνει ενέσεις τεστοστερόνης? Εγώ έχω πολύ να σου δώσω λίγη. Πεταμένα λεφτά. Λέγα να σκέφτεσαι, φίλε, τεστοστερόνη, τα σκευάζει. Ο Θοδωρής με χαρτί γιατρού έχει παραπάνω πολλούς. Μπορούμε να μην αναφερόμαστε κάθε μέρα στο Θοδωρή Ζαγοράκη? Θα έχουν πάρει φωτιά τα αυτιά του, ρε παιδιά. Αφήστε τον άνθρωπο. Είναι ενδιαφέρον, σε ετοιμάζει να κάνει παιδί. Δεν μπορώ πια. Δεν μπορώ. Και είναι και σκορπιός και μας ταιριάζει. Έχω 500 απορίες. Είσαι και καρκίνος, μια χαρά. Είμαι και καρκίνος και ταιριάζουμε και πολύ. Και Ζαρτζέλα καρκίνος και φωτεινή καρκίνος. Δεν Ζαγορά και χάθηκαν τα κορίτσια. Και με τους δημήτρους μια χαρά ταιριάζει Ζαγορά. Εσύ όχι. Βρίσκομαι στην τύχη. Σε παρακαλώ, ο αστρολόγος μας λέει όχι. Άρα μία από τις τρεις θα διαλέξει το αστρολογικό. Έχω μια κουβέντα για τον Ζαγοράκη. Για αυτό σου λέει, λες το όνομα Ζαγοράκης εδώ μέσα, δεν γίνεται. Για τη γυναίκα άντρα ξεχάσαμε. Το στήθος έκανε μαστεκτομή, πάει το στήθος. Δεν το δίνει εδώ πέρα που τόσους θέλουν να κάνουν, πώς θέλουν να προσθέσουν. Ξαφνικά, το θέμα δεν είναι τι έκανε. Πάει χαμένο αυτό, το πέταξαν στα σκουπίδια αυτό το στήθος. Τι να το κάνεις, Αλεξάνδρα, μου πέταξε τους μπελάδες της κοπέλα στα σκουπίδια. Μα κομμωτήρια γλίτωσε, μα νυχάκια γλίτωσε, μα αποτριχώσεις γλίτωσε, μα περίοδο γλίτωσε, μα γένες γλίτωσε, βρήκε την υγειά της. Ειδικά αυτή η αποτρίχωση. Εμένα με λες. Με το κερί αυτό το πράγμα. Ναι, μας είπαν στο βίντεο, συνεχίζουν οι πελάτες. Τα σουπιέν. Τα σουπιέν που το βάζεις. Παιδιά, περιμένετε. Ένα κάρο χρήματα κοστίζουμε εμείς οι γυναίκες. Να βαφτούμε, να κάνουμε. Και όταν ένας άντρας σου βγαίνει αξίριστος και βρώμικος, λες, αχ, τι αρένα πώς. Τι βαρβατήλα. Ή όχι, αντρίλα, πώς το λέτε. Βαρβατήλα. Βαρβατήλα. Και καλά κάνει. Άμα έρθει καθαρός και ξερισμένος. Κάτσε να σου έρθει εγώ με την πίχλα όμως να δω. Δηλαδή, συγγνώμη, τώρα πρέπει να πω κάτι. Δεν είναι άδικο το γεγονός ότι έρχεται ο Χριστόφορος στη δουλειά του κάθε πρωί 10 παρα 5 και έρχομαι εγώ από τις 6. Εγώ έρχομαι 10 παρα 5. Άντε, 10 παρα 3, ξέρω εγώ. Συγγνώμη, έκλεψα και δύο λεπτά. Τα ακούς. Από τις 6 έρχεσαι εσύ. Ναι, 6, 6 και 10. Κάνουμε να κάνουμε το πρωινό εδώ να καθαρίσω το στούδιο. Α, εσύ τα κάνεις. Α, το ήξερε, ούτε που το ήξερε. Μπορούμε να επιστρέψουμε, έχουμε πολλές απορίες. Έχουμε όλοι απορίες. Και μάλιστα μας παίρνουν και φίλοι θεατές τηλέφωνο και μας λένε τι και πώς και τα λοιπά. Και μια και η Μαρία ξέρει. Η Μαρία, η Μέρη ξέρει. Ξέρει. Η Μέρη όχι. Δεν έχει υποβληθεί σε τέτοιες επεμβάσεις. Μετά την επέμβαση που. Άνοιξε μας τα μάτια, παιδιά. Απλά είναι μια δημοσιογράφος άξια. Βέβαια, αυτό να το τονίσουμε. Κάτσε λοιπόν και έψαξα το θέμα. Πήρα γιατρούς, πήρα γυναικολόγους, πήρα ουρολόγους, πήρα τα πάντα βεβαίως. Λοιπόν, ας το αναλύσω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση
Αν εγώ, ας πούμε, είμαι η Μέρη και γίνω Μάριος. Όχι, μην το κάνεις εσύ αυτό. Εσύ αν το κάνεις. Άστο. Θέλω λοιπόν στην κατάλληλη στιγμή, του λέω μωρό μου, μου λέει τώρα Δημήτρης, και του λέω ναι, θέλω κι εγώ, αλλά σου λείπει κάτι. Τι, μια τρόμπα. Έλα με την τρόμπα τόση ώρα. Και εκείνο το μυστικό. Παιδιά, τι τρόμπα. Τι τρόμπα. Εγώ δεν κατάλαβα. Δεν θέλω να κάνω καζία, δεν κατάλαβα. Για να λειτουργήσει αυτή η αλλαγή φύλου χρειάζεται μια τρόμπα. Δηλαδή τι γίνεται. Παίρνεις δέρμα από το μυρό. Από το μυρό. Από το μυρό και φτιάχνεις το αντρικό μόριο. Όχι το ζωγράφο, το μπουτί. Το πούμε ωραία το πρωί γενικά. Πρώτη απορία, περίμενε. Φτιάχνεις λοιπόν το αντρικό μόριο. Το οποίο... Το βάζεις σε καλούπι. Το παραγγέλνεις. Ναι, λες το τόσες διαστάσεις, συγγνώμη, τα συγχωρήσεις, πόσο είναι και τα σχετικά. Άρα το κάνεις. Και φτιάχνεις, ναι, να μην έχεις πρόβλημα. Και φαντάζομαι ότι όλοι θα θέλουν αρκετό μύρο. Το κάνεις που το κάνεις, τουλάχιστον να είναι στο μέγεθος που θες. Το κάνεις, κάτω. Την χάεις. Μην θες δουλειά. Την τρόμπα, ρε παιδιά. Μην έχεις καλή σχολή. Παιδιά, είμαστε πρωινή εκπομπή, σας παρακαλώ πολύ να συνέλθουμε λίγο. Λίγο απορίες τώρα, κάτσε. Από ποιο μυρό. Όλα μέσα στη ζωή. Από το δεξί, από το αριστερό, ποιο θες, Τζορτζέλα. Όπου έχει πιο πολύ. Παιδιά, ποιος είναι ο μυρός. Ο Κώστας ο μυρός, παιδιά. Μέρη, συγγνώμη. Μέρη, μπορείς να σηκωθείς να δείξεις στη Φωτεινούλα που είναι ο μυρός. Σήκω λίγο, Μέρη, σε παρακαλώ. Ο μυρός που είναι. Θες από εδώ, το πιάνεις από εδώ. Έχεις πιο πολύ λίπος από εδώ και θες μεγαλύτερο, το πιάνεις από εδώ. Κοίταξε, το λίπος της Φωτεινούλας, θα μάθουμε ακριβώς πόσο λίπος έχει Φωτεινή σήμερα, γιατί ο διατροφολόγος μας, ο Τάσος... Θα το κρατήσουμε. Ο Παπαλαζάρου της έχει κάνει λιπομέτρηση. Οπότε αν περισσέψει κανένα κομμάτι... Τώρα ξέρεις τι να το κάνεις. Από εδώ ή από εκεί, διαλέξτε. Λοιπόν, οπότε θα το χαρίζεις για το τσούνι. Το τσούνι που να εξηγήσουμε για να μην γίνει καμία παρεξήγηση είναι το γνωστό δόλωμα που χρησιμοποιούν οι ψαράδες. Ένα είδος δολώματος. Υπάρχει και άλλο ένα είδος δολώματος που λέγεται ψωλιόγκος. Είναι το γνωστό αυτό σκουλικάκι, το αυτό και έτσι μπάνε τα ψάρια σύγχομα. Μην τρέπεσαι τώρα. Χρησιμοποιείται και για το ψάρεμα, ναι. Είναι αυτό που λέει τσίμπα ζαργάνα μου. Πάμε παρακάτω, Μέρη. Μέρη, εγώ και εσύ που είμαστε σοβαροί εδώ πέρα. Θες για την τρόμπα, παιδί μου. Θα σα ολοκληρώσω τη μέρα. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν στο στάδιο που φτιάχνουμε το μέγεθος. Βρίσκουμε το μέγεθος, είμαστε ικανοποιημένοι. Συγγνώμη. Το βάζεις σε καλούπι. Όχι, σε φόρμα τετράγωνη. Όχι, όχι. Είναι θέμα πλαστικού λοιπόν χειρουργού. Αυτό το φτιάχνει τώρα, δεν αναλύσουμε μέχρι εδώ. Του βάζει διακόπιση. Βάζει και ένα στίγμα από κάτω. Λοιπόν, αφήστε. Σαν τα μεντράκια. Είπαμε να κάνουμε μια ανάλυση εδώ, να μάθουμε τι λεπτομέρειε. Αλλά όχι τέτοιε λεπτομέρειε. Κράτα ψηλά τη σημαία. Το στερεόνο λοιπόν μπάρει και δουλεύει. Με την τρόμπα, και εγώ τι κάνει τώρα αυτό για να λειτουργήσει. Το μπάρει και δουλεύει, Μέρη, μπορεί να πει. Έτσι ακριβώς. Ναι. Είναι μια συγκεκριμένη, τέλος πάντων, ένα συγκεκριμένο μηχανισμό όπου παίρνει μια τρομπίτσα και λίγο πριν. Μωρό μου, λίγο πριν τέλος πάντων θέλεις να ολοκληρώσεις, παίρνεις την τρομπίτσα, το φουσκώνεις. Τροβάρες. Σοβαρά. Παιδιά, λες τις φορές, συγγνώμη. Δίνεις ιδέες τώρα, δίνεις ιδέες στους θεατές μας. Γιατί, παιδιά, αυτό ξεκίνησε από την αντρική της λειτουργία, για άλλους λόγους, πριν την αλλαγή φύλου. Δηλαδή, αντρές που είχαν πρόβλημα, κάνανε ακριβώς αυτή. Δηλαδή, συγγνώμη, αν βρεθεί εκτός σπιτιού και θέλει να αυτό, δεν πάει σε ξενοδοχείο, πάει σε βουλκανιζατέρ. Λέει μισό λεπτό να πεταχτώ και έρχομαι, αγάπη μου. Πάει στο μενζινάδικο, τι λέει, φίλε. 30-20 βάθμους. Να ρωτήσω λίγο. Ωραία, και αν δεν λειτουργεί, αν δεν κάνει κουκού πάλι ξανά λίγο τρόμπα, κάθε φορά. Να σου πω. Κάθε φορά που χρειάζεται πρέπει να το τρομπάρεις τέλος πάντων. Για να... Και αν δεν έχει διάθεση, τι λέει. Λάστιχο. Για να το κάνω. Για ρόμπα, γίναμε τρόμπα. Δεν μπορεί όλη την ώρα να είναι τρομπαρισμένο. Πώ είναι Τζορτζέλα, τι απαιτήσεις είναι αυτές που έχεις. Ο φίλος σου μας βλέπει τώρα. Όχι. Θέλω να σου πω, μπορεί ο φίλος σου, εάν έχει πρόβλημα ποτέ, να πάρει. Όχι, Παναγία μου, τι μας ζήλω τον άνθρωπο. Και να το τρομπάρει συνέχεια, όχι πάντα έτσι, να μην έχεις πρόβλημα. Απορία προς το τέλος δηλαδή. Γίνεται η πράξη, εντάξει, είναι τρομπαρισμένο το θέμα. Για εξπερμάτωση, συγγνώμη. Αυτό. Αν και εσύ. Βγάζει αέρα. Έχουμε τηλεπάθεια. Τι βγάζει. Δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Δεν γίνεται. Και πώς καταλαβαίνει, ρε παιδί μου, ότι. Δεν καταλαβαίνει. Και θέλω να καταλήξουμε. Όλα αυτά γίνονται για ψυχολογικούς λόγους. Απλά γιατί ο άλλος δεν θέλει να βλέπει το συγκεκριμένο όργανο που έχει. Το αρέσει να βλέπει. Για να ικανοποιήσει το σύντροφό του. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή θα πρέπει να βρει άλλη μέθοδο. Και δεν ικανοποιείται. Δηλαδή δεν κερδίζει τίποτα από αυτή την τρόπα. Παίρνει την τρόπα και την κάνει. Κοίταξε, κερδίζει συναισθηματικά φωτεινή. Έτσι ακριβώς.
ψυχολογικά. Μπράβο, Αλεξάνδρα. Και τα ολέθρια αποτελέσματα, λοιπόν. Απλά κάτι, φαντάζομαι. Με άλλο τρόπο. Τα ολέθρια αποτελέσματα αυτή τη πράξη ποια είναι? Ποια είναι? Ανεμογκάστρι. Συγγνώμη, σήμερα είσαι γεμάτο απορίε. Τι να κάνω. Μια εγκυμοσύνη δεν έχουμε. Μιλάμε 20 λεπτά. Άσε, ήταν η μέρα των εγκυμοσύνεων. Τέλο πάντων. Εντάξει όμω τώρα. Άστο. Άστο, ήταν μια μέρα όταν έλειπε. Που έλειπε που συζητάγαμε συνέχεια. Α, όχι, εδώ ήσουν ψέματα. Θέλω να μάθω, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος ή ναι, αυτός ο άνθρωπος, ο συγκεκριμένος γιατρός, δεν μπορεί ποτέ να κάνει παιδιά με αυτό το καινούργιο εργαλείο. Όχι. Μπορεί να το ξεράψει. Παιδιά, δηλαδή καθαρά για να ικανοποιεί τους άλλους είναι αυτό, είναι το τρομπάρις και λειτουργεί. Ναι ρε παιδί μου, αλλά η γυναίκα έχει έναν κύκλο συγκεκριμένο. Ναι. Η γυναίκα αυτή έγινε άντρα. Ναι, ο κάνεις... κύκλο τι απέγινε. Όχι, παίρνεις, ναι. Το σταματά, παίρνει χάπια, το διαφέρει στον οργάνωμα. Οπότε δεν ισχύει. Δηλαδή, τέλο, τελειώνει να έχει γυναίκα. Κλιματίριο, μπαμπα. Ωραία, και ω γυναίκα είχε και έναν οργασμό μία στιγμή. Κοίτα, και αυτό είναι κεφαλικό, εντάξει, άντε. Έλα τώρα, μην πλακωθούμε εδώ μέσα. Δεν είναι κεφαλικό. Θέλει και κάτι σε σοβαρό. Καλό είναι και ο άλλο να προσπαθεί λιγάκι. Παιδιά, θα λοιπόν, είναι συνέχεια τροπαρισμένο, θα έχει ψυχολογική ικανοποίηση με άλλο τρόπο, κατάλαβες. Δηλαδή, θα ικανοποιεί τους άλλους. Άρα, συνειρμικά, θα νιώθει και αυτός μια άλλη δονή. Σας κάλυψα. Το έχεις και όποτε θες, κατάλαβες. Δεν έχει δικαιολογία ο άλλος. Χριστόφρο, θα το σκεφτείς. Πώς το έχεις έτσι. Με τροπίτσα. Έγινε. Αχ, η τρόμπας έγινε. Αχ, και βαχ. Λοιπόν, πάμε σε άλλο θέμα. Είστε ικανοποιημένες και ικανοποιημένοι. Δεν έχετε λύσει τις απορίες. Μπορούμε να επανέλθουμε αργότερα. Να κρατήσουμε σημειώσεις. Είναι καυτό το θέμα. Είναι πολύ καυτό το θέμα. Ελπίζω να μην βάλαμε σε ιδέες πολλού τηλεθεατές. Πάντως είναι καλό για τις γυναίκες. Φανταστείτε τώρα. Ένας άντρας με μυαλό γυναίκας και με τρόμπα όπου το ξέρει τι θέλει. Παιδιά, ξέρει τι θέλουν οι γυναίκες. Μπράβο, Φωτεινή. Βέβαια. Όχι όπως ο μικρούτσικος που λέει. Πώς λέγονταν η εκπομπή που έκανε. Αυτό που θέλουν οι γυναίκες. Αυτός νόμιζε ότι ήξερα. Εδώ όμως ο γιατρός ξέρει πραγματικά τι θέλουν οι γυναίκες. Αφήστε τώρα πάει. Το βαρέθηκα το θέμα αυτό. Πάμε στο επόμενο. Στην Εσπρέσο λοιπόν έχουν αδέλφια διασύμων. Γιατί ακόμη και οι Σταρ έχουν αδέλφια, το ξέρετε αυτό? Όχι. Αλήθεια. Α, ναι. Τρομερή ανακάλυψη. Λοιπόν, που συνήθως δεν είναι ωραία όσο είναι η διάσημη. Αυτό είναι μπορεί βάδικο. Ναι, μπορεί να έχουν βέβαια άλλα χαρίσματα, ναι. Τέλος πάντων. Για να δούμε μερικές τέτοιες φωτογραφίες και να κάνουμε τον κατάλληλο σχολιασμό. Αχ, Θεέ μου. Η Sharon Stone και η αδερφή της, η οποία... Α, δεν είναι μαμά της. Καμία σχέση. Πλαστικές επεμβάσεις μου φαίνεται έχει κάνει αυτή. Πόσο μεγαλύτερη είναι η αδερφή της όμως, παιδιά? Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Φαίνεται όμως λίγο μεγαλύτερη, έτσι. Πολύ μεγαλύτερη. Σαν να είναι 47 και είναι απίστευτη. Λίγο το λες αυτό. Σαν την Albright μοιάζει. Σαν τη Μαντελένα Ολμπράιτ. Ναι. Την υπουργό εξωτερικών. Την ίδια είπα, απλώς εγώ το είπα ελληνικά. Όχι, εγώ είπα και το μικρό της, δεν κατάλαβες. Πώς το είπες εσύ? Μαντελέν. Το άλλο? Δεν στο λέω. Albright. Albright. Αυτή λοιπόν είναι η Sharon Stone, τη θυμάστε όλοι χωρίς εσώρουχο. Και εδώ βλέπουμε την Jennifer Lopez και την αδερφή της, η οποία παιδιά κάνει τηλεόραση στην Αμερική. Πολύ όμορφη κοπέλα, δεν είναι? Η Jennifer Lopez ή η αδερφή της? Η αδερφή της. Είναι όμορφος, είναι πάρα πολύ όμορφη μαμά. Ναι. Και είναι όμορφος εγώ τώρα. Εκεί είναι από το Πόρτο Ρίκο η κοπέλα, εκεί πέρα οι περισσότερες είναι κούκλες. Κάτι έχει το νερό. Η αδερφή της, εντωμεταξύ, ξέρω ότι ξεκίνησε, έκανε MTV, έκανε διάφορες εκπομπές και είναι τηλεπαρουσιάστρια. Μάλιστα. Αλλά πρέπει να πω όμως, δεν έχει αυτό το σώμα κιθάρας όπως λένε στην Αμερική, ότι έχει και τις πελώτες. Δηλαδή αυτό το σώμα, ξέρετε πώς είναι. Ναι, το αχλάδι κιθάρα τη λένε. Χαϊδευτικά τη Jennifer Lopez στην Αμερική τη λένε κιθάρα. Αυτό το θεωρούμε ως προσόν ή ως μειονέκτημα? Προσόν τεράστιο. Προσόν. Εγώ θεωρώ ότι είναι προσόν. Ότι έχει ένα φυσιολογικό σώμα είναι. Που δεν είναι. Απλά μια σωστά βιντεοκλίπ ζητάει να τη κόβουν την περιφέρεια η Jennifer Lopez. Πλάκα κάνει. Καθόλου. Ήσουν εκεί. Όχι, αλλά έχει γραφτεί για τους πρώτους. Στην πρώτη ταινία που είχε ξεκινήσει το Ανακόντα, της είχαν πει ότι δεν θα έπαιρνε το ρόλο επειδή είχε πολύ ανοιχτή περιφέρεια. Και μετά όμως της δίνανε γιατί έχει ανοιχτή περιφέρεια. Ναι, αλλά πώς ξεκίνησε, ναι. Ακριβώς. Οι αδελφές Kidman. Α, ωραία. Ναι, Νικόλ και δεν ξέρουμε τώρα. Α, καλή, αυτές είναι ίδια. Αυτές είναι ίδιες. Το μαλλί αλλάζει. Βέβαια πρέπει να πω ότι τα τελευταία χρόνια είναι εκθαμβωτική η Νικόλ Kidman, αλλά δεν ξέρω αν έχετε προσέξει. Δεν κινείται τίποτα. Ακίνητη τελείως, παιδιά. Μπότοξ. Δηλαδή, τι μαμώνα μπότοξ. Αυτό πρέπει να είναι μαχαίρι. Έχει πέσει εκεί η μαχαίρι. Αφού μια φορά το μίζουν ότι είχαν πάρει το μήνα με τη Μαντάμ Τισό να πάει στην πρεμιέρα. Και όχι η ίδια. Τόσο πολύ. Δεν έσπαγε κανένα. Είναι η μη σπαγωμένο χαμόγελο.
Αχ, τι ωραίο που το είπα. Εδώ Britney Spears με την... Δεν ξέρω τώρα. Είναι η μικρή της αδερφή, η οποία θέλει και αυτή να γίνει τραγουδίστρια. Είναι γύρω στα 15. Και έχει εμφανιστεί σε διάφορες εκπομπές που είστε τραγουδά. Έχει τα χαρίσματα της αδερφής της, δηλαδή ακόμα είναι αγνία, μόλιντη, απλή και καλύτερα και θα μείνει παρθένα με 25. Παρθένα είναι ακόμα αυτή. Ναι, είναι αλλαγένουσα, δεν τον κρίνω κι αυτή. Σόι πάει το παρθένα. Για να δούμε την επόμενη φωτογραφία. Α, ο Ερλάντο Μπλουμ, να μπράβο. Με την αδερφούλα του. Αυτός χάθηκε να έχει έναν αδερφό. Συγγνώμη δηλαδή, ρε παιδιά. Που να του μοιάζει και ο αδερφός. Να σου πω, τι να σου πω, Κοντινή μου. Η αδερφούλα του. Μοιάζουνε, μοιάζουνε, πολύ ωραία. Σαν αγοράκι. Καλός Ερλάντο. Η Δήμητρα Παπανδρέου Λιάννη έχει αδελφή ή αδελφό. Νομίζω ότι έχει αδελφή. Αλλά αυτές ποιες είναι. Α, εδώ η Σάντρα Μπούλοκ, παιδιά. Και η Ντέση Κουβελογιάννη. Τη μοιάζει. Πολύ όμορφη. Τη μοιάζει τη παρουσιάστρια. Πάρα πολύ. Πάντως νομίζω η Σάντρα σε σχέση με την αδερφή της έχει κάνει μια πλαστική στη μύτη. Άμα παρατηρήσεις. Δεν σημαίνει ότι νομίζω ότι έχει κάνει. Ναι, έχει κάνει. Λοιπόν. Φύγε. Όχι, ρε. Φύγε. Γεμάτη κυρία. Εγώ είμαι γεμάτη και είμαι περήφανη γι' αυτό. Εσύ είσαι γεμάτη και είσαι περήφανη. Είμαι γεμάτη εκπλήξεις. Λοιπόν, να ξαναδούμε λίγο το απόσπασμα, να δούμε πώς αποκάλεσε ο μεγαλοδικηγόρος, ο κύριος Στεφανάκης, την κυρία Δήμητρα Παπανδρέου προχθές στο πάρτι, μπροστά σε κόσμο. Πηγαίνετε κυρία Χοντρή, κυρία Πιόδα. Ανοίξτε, παιδιά. 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 Πηγαίνετε κυρία. Τι είναι, να ρωτήσω, τι είναι ο κύριος διαιτολόγος ή διατροφολόγος? Δικηγόρος. Δικηγόρο, με αυτό λέω. Δηλαδή, γιατί να αποκαλέσει τη Δήμητρα Παπανδρέου χοντρή? Δηλαδή, όλες οι οποίες έχουν μερικά περαιτά κιλά, τις λέει χοντρές. Λοιπόν, μπορεί να τη συμπαθούσε, βρήκε την ευκαιρία και σου λέει κάτσε τώρα. Φράβο. Να τη μειώσουμε. Δηλαδή, να το ιδέξει. Παιδιά, δεν μιλάς έτσι σε μία κυρία πάντως. Μα δεν μιλάς έτσι ούτε σε μία κυρία, ούτε σε ένα κύριο. Ούτε σε ένα παιδάκι, ούτε σε έναν υποπόταμο θα το λέγαμε. Ούτε σε ένα σκυλάκι. Περιμένετε, περιμένετε. Και διαβάζει κιόλας. Κανένα δικαιολογητικό. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι. Υποτακτικό το ύφος του. Ανεβρίασα τώρα μαζί του. Για πες μας, το μόνο που σας είπα εκεί ήταν πάρα πολύ στενόχωρη η είσοδος. Πάρα πολύ. Τι σημαίνει δηλαδή? Κάντε πέρα οι χοντροί να περάσουν οι αδύνατοι. Δεν τον δικαιολογώ. Δεν τον δικαιολογώ. Είναι απαράδεκτο. Προσπαθεί όμως με τον τρόπο σου να μας πεις ότι μόνο αδύνατοι. Όχι, επειδή και εγώ είχα την εμπειρία δεν μπορούσα να περάσω. Μας πηγαίνετε σε συνδυάσει, αριστοκράτε. Περιμένετε. Κοιτάξτε τα χαρτιά μου. Γι' αυτό, παιδιά, όσο πάει και αδυνατίζει ο Κοντοστάνο, το έχετε προσέξει. Ναι, για να μην μου πούνε πήγαινε και εκεί, κύριε Χοντρέ, Χοντρέ. Να βγω να κάνω το ρεπορτάζ, να βγω να τα πω. Εντάξει, ρε παιδιά, και εγώ, παιδιά, στα πάρτι πηγαίνει έτσι. Γι' αυτό είναι παντού εδώ μεταξύ. Μια μεγάλη φάση. Λοιπόν. Και εγώ περπάτησα στον δρόμο και ένα παιδάκι με έδειξε στη μαμά του και είπε: Κοιτάξτε, ένα χαρταετό, αλλά δεν το έκανα θέμα. Το θέμα ξέρετε τι είναι. Λοιπόν, σε λίγο που θα έχουμε κοντά μα τον κύριο Στεφανάκη, θα τον ρωτήσουμε πάρα πολύ. Εγώ φοβάμαι, πώ θα μα αποκαλέσει. Περίμενε, Αλέξα, δεν σα έχουν γεννηθεί ερωτηματικά αυτή τη στιγμή μέσα σα. Ναι, πάρα πολλά. Εγώ είμαι γεμάτη ερωτηματικά. Περιμένετε. Παιδιά, να σας πω κάτι. Καταρχήν είναι το πρόσωπο της ημέρας. Καλός ή κακός. Εσύ ήσουν το πρόσωπο της ημέρας. Εγώ είμαι το πρόσωπο της... του μήνα. Είναι ο δικός μας άνθρωπος. Υπάλληλος του μήνα. Λοιπόν, για πες μας. Δεν σας έχουν γεννηθεί ερωτηματικά του τύπου. Άπειρα. Λοιπόν, γιατί το είπε? Πρώτον, μήπως είχαν προηγούμενα. Λέω τώρα εγώ. Για σκέψου το κι αυτό. Γιατί μπορεί να είχαν προηγούμενα, μπορεί να γνωρίζονταν. Μήπως κάποια στιγμή, μήπως δεν την αναγνώρισε. Μήπως το είπα αλλού και η κάμερα εκείνη τη στιγμή εστίασε στο πρόσωπο της κυρίας Παπανδρέου. Γιώργο, μήπως το είπε επειδή είχε ανοιχτά μικρόφωνα και το είπε επίτηδες για να ακουστεί και να γίνει ντόρος. Ναι, για να καταλάβουμε κι εμείς ότι είναι χοντρή η κυρία Δήμητρα που δεν το είχαμε καταλάβει από πριν. Να μάθουμε ποιος είναι ο κύριος Παπανδρέου, δεν το ξέραμε. Εφόσον λοιπόν έχουμε όλοι τόσα πολλά ερωτηματικά, σε λίγο, εγώ πρέπει να σου πω, Αλεξάνδρα, ότι λίγο πριν, βέβαια σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να εκθέσουμε όλοι τα ερωτήματά μας στον κύριο Στεφανάκη γενικότερα, αλλά εγώ ήδη έχω συνομιλίες μαζί του. Ήδη έχω συνομιλήσει μαζί του και έχω πει κάποια πράγματα και μου έχει λύσει τις απορίες μου. Για να λύσουμε και εμείς τις δικές μας απορίες. Βρίσκομαι στο κέντρο της Αθήνας, Ακαδημίας και Βουκουρεστή Γωνίας. Είμαι έξω από το δικηγορικό γραφείο του κυρίου Γιώργου Στεφανάκη, του ανθρώπου που έγινε το πρόσωπο της ημέρας για ένα συγκεκριμένο λόγο. Συνάντησε την κυρία Δήμητρα Λιάννη ή την κυρία Δήμητρα Παπανδρέου σε ένα κοσμικό πάρτι και της είπε χαρακτηριστικά: Κάνε στην άκρη, κυρία Χοντρή. Θέλω να περάσω. Ανοίξτε, παιδιά. Πηγαίνετε, κυρία Χοντρή, κυρία Πιόδεπρα. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να μάθετε περισσότερα πράγματα για τον άνθρωπο αυτό, απλά ελάτε κοντά μου. It's a new day. It's a new life.
Αυτή είναι η οικογένειά μου. Ο προπάπος μου. Παντρεύτηκε την αδερφή του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ξεβουκλής Βενιζέλος. Ανδρέας Μοθενιός. Γεώργης Παπανδρέου. Θεμιζοκλής Σάξος. Άγγελος του Καλά. Φόδωρος Παπαντρεύτης. Κώστας Μάγης του Παντρεύτη. Ο πατέρας μου εισηγείται ότι ο σκήνος ήταν. Πριν από 40 χρόνια γίνομαι 20 ετών. Ένα Ιταλό ζωγράφο στο μπαρ τη Μεγάλη Βρετανία. Εκεί που είναι τώρα το Jimmy Corner. Τότε το μπαρ. Πέρασαν από εδώ 40 χρόνια. Θέλετε να δείτε και τα εικόνια μου. Ναι, βέβαια. Μπορώ και μια ωραία φωτογραφία. Αυτά είναι τα εικόνια μου. Ε? Αυτά και άλλα να το παίζουμε στα μέλη. Αυτά είναι χαμόγελο. Το χαμόγελο είναι πολιτισμό. Φτιάχνει τη ζωή, φτιάχνει το κέφι. Όποιο δεν ξέρει να χαμογελάει, δεν ξέρει να ζει. Και αν η κυρία Γιάννη δεν ξέρει, είναι δικό τη πρόβλημα πάλι. Ανοίξτε, παιδιά! Πηγαίνετε, κυρία Χοντρή, κυρία πιο δεύτερα. Γίνα, το πρόσωπο τη ημέρα. Κατά λάθος. Κατά λάθος. Κατά απόλυτος. Μέσα από μου είπατε κάτι πολύ καλό λίγο νωρίτερα. Ότι το προσβέβαιτε ως μότο ζωής γενικότερα. Μέρα χωρίς χαμόγελο είναι χαμένη μέρα. Ήταν χιούμορ αυτό που είδαμε στους δέκτες μας. Από εσάς εξαρτάται. Για μένα ήταν. Για εσάς ήταν. Ξέρετε ότι πολλοί κόσμος δεν κατάλαβε. Σας έχετε δίκιο. Αν, δικό της το πρόβλημα. Αν είχατε δει την κυρία Λιάννη, το είπατε απλά... Την είδα, παιδί μου, αλλά έκλεινε το δρόμο. Δεν πρέπει να περάσει. Ανοίξτε, παιδιά. Πηγαίνετε, κυρία Χοντρή, κυρία πιο δεύτερα. Έπρεπε να περάσετε. Τι γνωρίζετε? Λίγο. Λίγο, έτσι. Πολύ λίγο. Μάλιστα. Νομίζετε ότι πήρε κάποια κοιλάκια τον τελευταίο καιρό, γιατί κάνει προσπάθειες... Δεν το ξέρω. Δεν την παρακολουθώ. Γενικότερα όμως τον τελευταίο καιρό που ακούγονται... Ότι είναι στρογγυλή είναι βέβαιο. Ότι είναι στρογγυλούλα είναι βέβαιο. Και αυτό δεν είναι και πότε κακό. Πότε τα πήρε τα κιλά είναι δικό της έπρεπε. Λένε ότι έχει αδυνατήσει τώρα, ότι έχει χάσει κιλά. Νομίζω ότι το θέμα έχει εξαντληθεί. Έχει εξαντληθεί. Αν αυτή τη στιγμή την συναντούσα... Δεν αξίζει τον κόπο του κουβεντιάζου. Δεν έχω σχόλιο, δεν έχω σχόλιο. Τίποτα. Κανένα σχόλιο. Μάλιστα, παρόλα αυτά έχετε κάνει κι εσείς πάρα πολλά πράγματα. Και στα κρατά συνεχίζει. Πιο σοβαρά. Πιο σοβαρά. Έχετε αυτό το λόγο, τον καυστικό χιουμοριστικό. Αντιμετωπίζω τα πράγματα με χαμόγελο. Και τη ζωή όπως έρχεται. Ακόμα και στις δύσκολες καταστάσεις τις δικές σας προσωπικές. Μα τότε χρειάζεται το χαμόγελο. Θέλετε να μου πείτε μια έτσι δική σας... Το χαμόγελο καταλύει το άγχος. Και το άγχος αρχίζει εκεί που η ελπίδα γίνεται αγωνία. Άρα θεωρείτε ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα εμάς των ανθρώπων είναι το άγχος. Όποιος είναι καλά γελάει. Και όταν γελάει το μεταδίδει. Που σημαίνει λοιπόν... Και το γέλιο μακραίνει. Και ταυτόχρονα ομορφαίνει και τη ζωή. Κύριε Στεφανάκη, από ό,τι καταλαβαίνω, ούτε αγχώνεστε πια, ούτε προβληματίζεστε και φροντίζετε να ξεπερνάτε τα πάντα με χαμόγελο. Κάνω ό,τι μπορώ για να χαμογελάω. Και δόξα τω Θεώ το επιτυχαίνω. Αυτά είναι το σημαντικότερο. Μα βέβαια. Να σας φέρω σε τα αποτελέσματα μετά. Να σας φέρω σε μια επικοινωνία με την κυρία Λιάννη να δούμε αν παρεξηγήθηκε αν αντέδρασε με χιούμορ. Δεν θα την αντιμετωπίσω καθόλου. Δεν έχω καμία διάθεση να τη δω. Δεν έχω λόγο. Το ζήτημα είναι εξαντλημένο. Είναι άνευ ουσίας. Γι' αυτό δεν έχω κανένα σχόλιο. Το πρόσωπο της ημέρας. Ωραία, το μάθημα της ημέρας ήταν το χαμόγελο είναι πολιτισμός. Εμείς είμαστε πολύ πολιτισμένοι εδώ γιατί χαμογελάμε συνέχεια. Ναι. Ο κύριος Στεφανάκης δεν είναι πολιτισμένος όμως. Αυτός όμως μορφωμένος άνθρωπος δικηγόρος. Τι σκέφτεστε όταν το βλέπετε αυτό. Απαράδεκτος. Καταρχάς έχει μία μόρφωση πνευματική, έχει βγάλει ένα πανεπιστήμιο, ένας πετυχημένος δικηγόρος, αλλά δεν έχει κοινωνική μόρφωση που είναι το πρώτο που παίρνουμε από το σπίτι μας και το σχολείο. Αυτό έχω να πω. Και αν η κυρία Παπανδρέου είναι παχουλή, όπως και άλλες κυρίες είναι παχουλές, δεν πας να τις το πεις στο πρόσωπό τους έτσι και να τις προσβάλλεις. Μπορούσα κι εγώ, αν ήμουν στη θέση της κυρίας Παπανδρέου, να πω και εσείς κύριε Στεφανάκη μου είστε πολύ χάλια ντυμένος. Μην βάλετε μαλλιά. Δεν πρέπει να το πεις έτσι. Δεν το έλεγα. Το του κυρίου Στεφανάκη είναι ότι τους θάβεις με χαμόγελο. Λες τα πάντα στις μεγαλύτερες κακές, αλλά τις λες έτσι χαμόγελα. Ναι, κυρία Στεφανάκη μου, βάλετε ένα παιδί κίνημα. Δηλαδή, αν σου έλεγε ένα Τζορτζέλα, φύγε χοντρή, φύγε κυρία μου. Θα γινούσα με πολύ ύφος, θα κοιτούσα.
και του έλεγα, πήγαινε στον καθρέφτη να δεις πώς είσαι και μετά έλεγα να μου μιλήσεις. Ναι. Αυτό του έλεγα. Ναι. Ναι, και επιτέλους θα σταματήσουν πια. Δηλαδή, όλοι βάλουν τη Δήμητρα Παπανδρέου. Αυτό δεν κοιτά την καμπούρα του. Να σα ρωτήσω κάτι. Είναι η Δήμητρα ελκύει τέτοιες επιθέσεις. Αναρωτιέμαι γιατί αυτή η γυναίκα με κάποιο τρόπο είναι δηλαδή σαν να επιτρέπεται να τις κάνεις επιθέσεις. Θυμάμαι μάλιστα. Και εδώ στο Όλα Καλά στο Σταρ είναι τώρα, είμαστε η μοναδική εκπομπή αυτή τη στιγμή που θα συνδεθούμε με την κυρία που είμαι βέβαιη πως τη θυμάστε πολύ καλά, που το 1997 στην παρουσίαση του βιβλίου της Δήμητρας Παπανδρέου Λιάννη τη χαστούκησε δημοσίως. Α, κυρία Τσούλη. Να δούμε πρώτα το βίντεο και μετά αμέσως θα συνδεθούμε με την κυρία Αθηνά Τσούνη. Αναστασία. Αθήνη Τσούνη. Ναι, Αθήνη Τσούνη. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Παιδιά, κόψτε. Παιδιά. Γιατί το κάνετε. Παιδιά, κόψτε. Παιδιά. Παιδιά, κόψτε. Παιδιά. Παιδιά, κόψτε. Παιδιά. Γιατί το κάνετε. Ο το είχε κάνει καλύτερα από όλους. Μάλιστα. Καλημέρα, κυρία Αναστασία Αθήνη Τσούνη. Τι κάνετε. Καλημέρα σας. Πώς είστε. Καλά, ευχαριστώ. Όταν βλέπετε... Πώς θα είμαι, τρέχω. Τρέχετε, με το τι τρέχετε. Θέματα να μιλήσουμε του κόσμου. Τι θέματα δηλαδή? Είμαι μέλος λαός του κόμματος του Γιώργου του Καρατζαφέρη. Κατάλαβα. Και μου έχει αναθέσει τα καθήκοντα συνηγόρου του πολίτη. Και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Κυρία... Και το οποίο με ενδιαφέρει είναι πώς θα μπορέσω να το αποκριθώ καλύτερα με τον καλύτερο τρόπο στα καθήκοντά μου. Κυρία Τσούνη, όταν βλέπετε το βίντεο τώρα που χαστουκίζατε τότε, την κυρία Δήμητρα Παπανδρέου Λιάννη, πώς αισθάνεστε? Ήταν μια πράξη, έχω επαναλάβει, μέσα που έχετε αρχίσει στην εποχή της. Γιατί το κάνετε? Γιατί είναι σε ίδια... Δεν σας ακούω καλά. Το έκανε κατοικό... Δεν σας ακούω καλά. Η κυρία Λιάννη, λέω, είναι ένα φαινόμενο που το γέννησε η ίδια η κοινωνία, έτσι. Το έκανε κατοικόνα και ομοίωσή της. Εγώ δεν θα σχολιάσω την προσωπική της ζωή της κυρίας Λιάννη, είναι δικαίωμά της και ό,τι κάνει. Όμως, σαν πολίτης αυτής της χώρας, με ενδιαφέρουν άλλα ουσιώδη πράγματα. Εσείς, γιατί τη χαστουκίσατε τότε? Τότε, αυτό σας παραπέμπω για αυτό το θέμα, στην αθωτική μου απόφαση του εφετείου ποινών. Εκεί λοιπόν εξηγούνται όλα. Εκεί λοιπόν η ομόφωνη αυτή απόφαση αιτιολογεί την πράξη μου ως μία πράξη όχι απρόκλητη, αλλά επειδή προηγήθησαν πολλές προκλήσεις, κατά συρροή μάλιστα προκλήσεις, ικανές να κάνουν ένα πολίτη, ίσως να κάνει και αυτή την πράξη. Κυρία Τσούνη, είστε κι εσείς δικηγόρος. Έχει εξαντληθεί το ναι, θέμα. Ωραία. Εσείς είστε δικηγόρος, κυρία Τσούνη. Το οποίο με ενδιαφέρει εμένα, σαν πολίτης, αντιδρώ και ζητώ το λόγο από την πολιτεία. Ζητώ το λόγο από την πολιτεία, διότι παρέχει βάσει ενός νόμου στις συζύγους πρώην πρωθυπουργών όλα αυτά τα προνόμια. Εάν τα αποτιμήσουμε σε χρήμα, αυτά τα όλα τα οποία παρέχονται, έτσι στην κυρία Λιάννη, στην κάθε κυρία Λιάννη, στην κάθε σύρα πρώην πρωθυπουργού, είναι πάρα πολλά χρήματα. Μπορούσαμε κάλλιστα να φτιάξουμε ένα νοσοκομείο, να βοηθήσουμε φτωχούς ανθρώπους. Σε αυτό έχετε... Το νόημα του νόμου είναι όμως να βοηθούμε τις συζύγους πρωθυπουργών, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο νομοθέτης εννοούσε τις συζύγους που διάγουν και μια αξιοπρεπή ζωή. Διότι δεν μπορεί ο πολίτης να διανοηθεί ότι πληρώνει βίλες, μερσεντές, φουσκωτούς και διάφορους. Είναι απαρόδεκτο αυτό. Εγώ καταλαβαίνω. Να αλλάξει ένα τέτοιο νόμο, εκείνο με ενδιαφέρει. Κυρία Τσούνη, θα ήθελα να σας ρωτήσω, πώς σχολιάζετε εσείς αυτό που συνέβη προχθές? Δεν έχω κανένα σχόλιο γι' αυτό. Εκείνο το οποίο με ενδιαφέρει, μην προβάλλετε εξαιτίας αυτού του γεγονότος, προβάλλουμε συνεχώς αυτά τα πρότυπα. Και μετά παραπονιόμαστε γιατί τα παιδιά μας ακολουθούν τον εύκολο δρόμο και όχι τον δρόμο της. Τη πόλη και του αγώνα
ψυχιατρική ζωή. Εσεί λοιπόν, θεω... είναι απαράδεκτο αυτό, κυρία Πασχαλίδου, το οποίο γίνεται. Δηλαδή, άθελά σα, δεν ξέρω γιατί προβάλλετε τελικά αυτά τα πρότυπα. Γιατί είναι επίκαιρο το θέμα και γι' αυτό το προβάλλουμε. Να σας ρωτήσω όμως κάτι. Εσείς θεωρείτε ότι είστε καλό πρότυπο, κυρία Τσούνη, που χαστουκίζετε... Εγώ δεν θα κρίνω τον εαυτό μου, αφήστε να το κρίνουν άλλοι. Ναι, βίαιη συμπεριφορά, σας ρωτάω γιατί... Δεν ήταν βία, είστε δικηγόρος. Δικαστήριο. Ήταν έργο εξίδρυση. Λοιπόν, έχω αιτιολογήσει πολλές φορές την πράξη μου. Θεώρησε την κυρία αυτή ως τον αντιπροσωπευτικότερο τύπο κατά τη γνώμη μου διαφθοράς. Και ήταν μια αντίδραση ξεχωριστή. Ήταν μια αντίδραση ενός αγανακτισμένου πολίτη. Το έχει κρίνει το δικαστήριο. Με έχει αθώσει ομόφωνα, όχι επειδή δεν είχε κάνει μήνυση η κυρία Λιάννη, γιατί, για να το καταλάβει ο κόσμος αυτό, διότι άλλαξε η βασική κατηγορία. Δηλαδή, από απρόκλητη που θεωρήθηκε η πράξη, στο πρωτόδικο δικαστήριο, θεωρήθηκε μετά ότι υπήρχαν κατά συρροή προκλήσεις. Δηλαδή, η πρόκληση δεν ήταν σε προσωπικό επίπεδο, έτσι, για να εξηγούμαστε. Ήταν λοιπόν σε κοινωνικό επίπεδο, πολιτικό. Ήταν καθαρά πολιτική η πράξη. Το γεγονός ότι ένας συνάδελφός σας, ο κύριος Στεφανάκης στην προκειμένη περίπτωση, αποκάλεσε την κυρία Λιάννη χοντρή, αυτό πώς αντιδράτε σε κάτι τέτοιο? Δεν το έχω παρακολουθήσει το θέμα, αλλά νομίζω ότι ίσως να ήταν κάποιο αστείο. Δεν νομίζω ότι ήθελε να την προσβάλλει. Αν σας έλεγε είναι εσάς. Είναι τελείως διαφορετική η πράξη δική μου με την πράξη του κυρίου αυτού. Νομίζω είναι διαφορετική τελείως. Σε άλλη βάση. Αυτά είχα να πω. Θα θέλατε να ρωτήσετε κάτι την κυρία Τσούνη? Ορίστε. Μία ερώτηση, συγγνώμη. Ναι, ορίστε. Αν γυρίζατε το χρόνο πίσω, θα κάνατε την ίδια πράξη ή θα την δρούσατε? Ίσως την πράξη κάποτε, ναι. Στη ζωή μου θα την έκανα. Πάλι στο ίδιο άτομο θα την κάνετε? Μια φορά. Δεν θα επαναλαμβάνονται αυτές οι πράξεις. Μια φορά γίνονται, κυρία Πασχαλίδου. Έχετε, κυρία Τσούνη, έχετε ξαναχαστουκίσει άλλη κυρία ή άλλο κύριο? Είμαι ένα άτομο πολύ γελαστό, εύθυμο. Καμία σχέση. Ούτε μπλημίκη δεν πειράζω εδώ. Έχω τρία παιδιά. Έχω τα συντονί μου στην οικογένεια, στους πολίτες, στους ανθρώπους που μπορώ να βοηθήσω. Τίποτα άλλο. Και αυτή τη στιγμή με βρίσκεται στον δρόμο. Ψάχνω για μια γυναίκα που την αδίκησε η Eurobank και ψάχνω να βρω λοιπόν άκρη που τη δώσανε δάνειο σε μια γυναίκα που είναι, έχει ψυχολογικά προβλήματα, την παραπλάνησα και πάμε να βρούμε λοιπόν πώς να βάλει στόχο τη ζωή μου, πώς μπορώ να βοηθάω. Καταλάβατε. Πολύ αυτό. Καλό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τσούνη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Φιλιά, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μετά το διάλειμμα. Θέλεις να κάνουμε μια σκηνή τέτοια? Όχι, δεν θέλω, γιατί εγώ να πρέπει να. Αλεξάνδρο. Όχι, δεν θέλω να χαστούκιζω, ούτε να χαστούκιζω, ούτε να μα χαστούκιζω. Ειλικρινά, δηλαδή πιστεύω ότι υπάρχει πολύ καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίζεις οποιοδήποτε πρόβλημα, αντιπάθειες ή δεν ξέρω εγώ τι. Εγώ το θεωρώ απαράδεκτο αυτό. Συμφωνώ. Η κάθε προσβολή, και σε αυτό να σου πω, ούτε αστεία δεν κάνω για αυτό το θέμα. Βέβαια, είχε κάπου δίκιο ο κύριος Στεφανάκης όταν λέει να τα αντιμετωπίζουμε και ορισμένα με χαμόγελο και χιούμορ. Ναι, αλλά ήταν απαράδεκτη η κίνηση. Ναι. Και είπα, εγώ το λέω, όχι επειδή γνωρίζω την κυρία Πάνδρα προσωπικά, το λέω αντικειμενικά. Να σταματήσουν να επιτίθεται σε αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή φτάνει πια. Πάρα πολύ πράγμα. Ναι, αλλά να πω εγώ και την άλλη άποψη. Ορίστε, Φωτεινούλα, πες μας και εσύ, ρε Φωτεινούλα. Εγώ παρακολούθησα και τη συνέντευξη που έδωσε στην κυρία Σταματέρη και είπε, αγού και δεν έχω χορέψει για 20 χρόνια και δεν έχω κάνει για 30 χρόνια και σταματήστε να με πολεμάτε και το ένα και το άλλο. Όταν εκείνη αποτέλεσε πριν από τόσα χρόνια μία πέτρα σκανδάλου. Γιατί εκείνη την εποχή η κυρία Λιάννη ήταν η πέτρα του σκανδάλου. Και έκανε ό,τι έκανε. Τέλος πάντων, παντρεύτηκε. Δεν έφταιγε όμως μόνο αυτή, δεν τον κορόιδεψε τον κύριο Παπανδρέου να τον. Έτσι δεν είναι το σφορεμένο τον αείμνηστο. Και αυτό την ήθελε. Δεν είναι. Την ερωτεύτηκε πάρα πολύ. Συγγνώμη, παιδιά, εγώ είμαι υπέρ. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ σαν ζευγάρι. Δεν το συζητώ. Ήταν και μάλιστα πρώτη φορά που εμείς είχαμε πρωτοσέλιδο στη Σουηδία γυναίκα πρωθυπουργού Τόπλες, βέβαια. Εμένα μου άρεσε αυτή η κίνηση που έκανε. Απλά δεν τη στηρίζει. Δεν νομίζω ότι στηρίζει την επιλογή τη με το γεγονό που προβάλλει την τωρινή τη σχέση. Δηλαδή δεν στηρίζει τι προηγούμενε. Παιδιά, εμείς την κυνηγάμε, δεν έρχεται αυτή συνέχεια μπροστά μας, να είμαστε και ειλικρινείς δηλαδή. Λοιπόν, όπως λέει και μια φίλη μου η οποία είναι λίγο γεμάτη, μπαίνει ο άλλος στο λεωφορείο και είναι πίτα. Ο χοντρός ο άνθρωπος του θέλει. Τώρα, θα σας αφήσουμε αυτό μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Α, σήμερα έχουμε και τη μεγάλη κλήρωση. Μεγάλη κλήρωση. Θα σας στείλουμε σε πολύ ρομαντικό ταξίδι. Πού? Στο πανέμορφο Πήλιο. Πολύ ωραία. Πόσο κάνει το δώρο? Δύο τυχεροί. Αξίας 800 ευρώ.
Και έχουμε παιχνίδια. Έχουμε το τηλέφωνο της Media Tel, το ξέρετε. Γιατί μπορείτε ακόμη να συμμετέχετε σε αυτό το φανταστικό διαγωνισμό που έχουμε μόνο εδώ στο Όλα Καλά. Είναι το 901 12 23. Όχι, τι λέω, λάθος παιδιά το λέω. Δεν το πιστεύω. Πάρτε πάλι την αρχή. Λοιπόν, 90-11, ποιο έκανα το λέμε. 90-11-2-31-200. Ξαναπέστε κι εσύ άμα θες, ορίστε πέστε. 90-11-2-31-200. Πόσο κάνει το δώρο, 800 ευρώ. 800. Μου δίνεις 300 ευρώ να πάω στα Γιάννα το Σαββατοκύριακο. Δεν είναι δικό μου, εγώ δεν το χαρίζω το δώρο, δεν το κατάλαβες αυτό. Είναι προσφορά. Άλλους. Πρέπει να απευθυνθείς σε άλλους. Ξέρεις τι λέω, τώρα που είναι διαφημιστικό διάλειμμα, δεν πας να πάρεις ένα τηλέφωνο, μήπως το κερδίσεις. Απευθύνομαι σε άλλους. Λοιπόν, και μετά θα έχουμε και την Αναστασία Ζανή, θα έχουμε χορό, τραγούδι. Φωνάζει την κεραία, την κεραία. Ποια κεραία, ρε παιδιά. Ποια κεραία, σε πιάσα την κεραία. Εγώ νόμιζα ότι σε έφτιανα τη μέση, συγγνώμη. Τι άλλο, τη Φέη Σπανού και πολλά πολλά άλλα. Όλα καλά, καλά θα πάνε, όλα καλά. Όλα καλά, καλά θα πάνε, όλα καλά. Φίλοι και φίλες, φίλοι και φίλες, φίλοι και φίλοι, εδώ είστε, όλοι εδώ. Λοιπόν, ποια έχω εδώ, έχω την Αναστασία Ζανή και χαιρόμαστε πολύ που είσαι εδώ, Αναστασία μου. Κι εγώ χαίρομαι. Τι κάνεις? Μια χαρά. Πιο όμορφη από ποτέ. Ευχαριστώ. Και πολύ γλυκιά. Ναι. Και με πολλά νέα, έχεις να μας πει πολλά νέα ναι, σήμερα. Ναι, θα τα πούμε. Πρώτα απ' όλα τι θα ακούσουμε? Χαίρομαι που θέλατε να πω το Τζιβαέρι που είναι μια διασκευή που έχουμε κάνει και είναι ένα μικρό CD για τους γιατρούς του κόσμου το οποίο συνεχώς πουλάει διακριτικά και ξέρεις όλα τα έσοδα πηγαίνουν εκεί και πάντα έτσι έχω χαρά να το παρουσιάζω. Ξέρεις κάτι, χαίρομαι τόσο πολύ γιατί είσαι από τα λίγα άτομα που εκδηλώνεις μια έντονη ευαισθησία και γενικά για αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο πραγματικά. Και πολύ χαίρομαι. Δηλαδή θα ήθελα πολύ να είναι όλοι οι καλλιτέχνες έτσι. Εντάξει, είναι αφόρμητο, δεν γίνεται για κανένα λόγο. Θα ήθελα να δούμε ένα βίντεο πρώτα, πριν πάμε να ακούσουμε την Αναστασία. Να το δούμε λίγο. Ναι. Ωραία. Ναι. Αναστασία σε φωνάζουν ή Νατάσα? Αναστασία με φωνάζουν πια, όπως η γιαγιά μου, αλλά ό,τι σ' αρέσει περισσότερο. Εντάξει, πάμε να δούμε λοιπόν το βίντεο της Αναστασίας. Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι. Κι άλλη φορά σκέφτομαι πόσο σ' αγαπώ και σου ζητώ συγγνώμη. Τώρα δεν είμαστε παιδιά, να έχουμε φως μες στην καρδιά, να μας σκεπάζει. Μας αγαπώ σου το έχω πει, η αγάπη σου σαν Κυριακή με ξεκουράζει. Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι. Κι άλλη φορά σκέφτομαι πόσο σ' αγαπώ και σου ζητώ συγγνώμη. Βλέπεις πως άλλαξε ο καιρός, έγινε ο κόσμος βροχερός, όλο χαλάζει. Σ' αγαπώ σου το έχω πει, κι αν όλα μοιάζουν φυλακή, δεν με πειράζει. Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι. Και σου ζητώ συγγνώμη. Τώρα δεν είμαστε παιδιά, να έχουμε φως μες στην καρδιά, να μας σκεπάζει. Μας αγαπώ σου το έχω πει, η αγάπη σου σαν Κυριακή με ξεκουράζει.
υπάρχουν δρόμοι. Κι άλλη φορά σκέφτομαι πόσο σ' αγαπώ και σου ζητώ συγγνώμη. Καμιά φορά. Είσαι φανταστική η Αναστασία. Και ξέρεις, αισθάνομαι ότι είσαι έτσι κλασική. Θυμίζεις κάτι σαν από Μαρία Κάλλας. Ήταν η φωτογράφηση που σε επηρέασε, που ήταν η μεταμόρφωση. Αλλά... Ναι, όμως και ο τρόπος σου, και ο τρόπος σου. Και όλες αυτές οι συνεργασίες δεν είναι πολύ νέοι καλλιτέχνες που έχουν τέτοιο βιογραφικό και τόσο βαριά ονόματα. Δηλαδή, αυτό είπα, όταν ξεκινήσαμε σήμερα το πρωί την εκπομπή, έλεγα ότι έχεις συνεργαστεί με πολύ μεγάλα ονόματα και στο διεθνή χώρο, και σε διεθνή χώρο, και στη Σκάλα του Μιλάνο, και με Scorpions, δηλαδή... Αλλά όχι στη Σκάλα, είναι υπερβολικό. Να μας παρεξηγήσουν. Είναι ψέματα. Όχι, ναι. Ήμουνα τυχερή, είχαν καλές στιγμές και βρέθηκα σε μεγάλες σκηνές που ήταν και Σκόρπιος με τον Στέφανο Κορκολή. Κάναμε μαζί πάρα πολλά πράγματα στο εξωτερικό, με πήρε μαζί του. Απλά τότε στην Ελλάδα αυτά δεν μπορέσαμε να τα παρουσιάσουμε. Στη Σκάλα του Μιλάνου, γιατί μου είπανε. Έκανες κάποια συνεργασία με κάποιον τενόρο, κάποιον. Εγώ όχι. Απλά ήταν τον καλά του Χωσέ Καρέρα στη Γερμανία. Και... γι' αυτό θα τον μπερδέψανε και μου το είπαν. Κατεβήκαμε και είχαμε ένα τραγούδι με τον Στέφανο Κορκολή, το οποίο είχαμε ηχογραφήσει στο Βέλγιο, με τη συμφωνική της Σόφιας και ήταν μια πολύ καλή στιγμή. Είναι ο Στέφανος ο Κορκολής, είναι εκτός από πολύ φίλος, είναι και λίγο, ξέρεις, είναι σαν καθοδηγητής, δηλαδή με έχει και από μικρή κάναμε πράγματα πολλά στα κλασικά και στα πιο μοντέρνα πράγματα. Θα μας πεις τώρα τον Τζιβαέρη, μετά έχουμε να πούμε πολλά, γιατί έχεις και πολλούς σημαντικούς φίλους και να ρωτήσω πού τους έχεις βρει όλους αυτούς τους σημαντικούς φίλους. Παπαρέ, παιδί μου, θα τα πούμε μετά. Τζιβαέρη όμως πρώτα, Τζιβαέρη. Ναι. Φίλοι και φίλες, Τζιβαέρη με την Αναστασία Ζανή. Σιγανά και ταπεινά.
Αναστασία! Αναστασία, είσαι φανταστική. Σ' άρεσε? Πάρα πολύ μου άρεσε. Έχεις μια φωνή. Ε? Καμία σχέση με τη δική μας. Καμία. Μα καμία σχέση. Γεια σου. Γεια, καλημέρα. Ο Χριστόφορος. Χαίρετε, 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 κύριε Δημήτρη. Τι κάνεις, πολύ ευγενική είστε σήμερα. Έτυχε. Ε, και ευγενική, συνεσταλμένη, βγαίνετε κάπως διαφορετική. Νομίζω εμπνέει. Εφαρμοζόμαστε. Ναι, μπράβο, ανάλογα με τον καλεσμένο. Σύντομα κάνουμε. Ναι, είναι πολύ, ναι, ευγενική. Γιατί έχει έτσι ένα πολύ καλλιεργημένο τρόπο. Κάτσε, ορίστε, βεβαίω. Ούτε κάθετε χωρί να τη πω, παιδιά. Να πει κάτι. Έχει τρόπο. Έχει τρόπο, μάλλον. Έχει τρόπο. Σαββούρ, βίβρε, παιδιά. Λοιπόν, εγώ δεν κάθομαι τώρα γιατί από σεβασμό. Καινούργια μύτη. Καινούργια μύτη, Αναστασία, με γεια. Καινούριο προφίλ. Που λένε κάτι έτσι, αλλάξαμε προφίλ γενικότερα. Πώς λέγαμε για άλλες τραγουδίστρες αυτήν την εβδομάδα ότι έχουν ανανεωμένο look. Τις βλέπεις όμως και δεν έχουν και πολύ ανανεωμένο look. Ναι. Ενώ όμως εσύ έχεις. Έχω. Έχεις, δεν έχεις. Ακριβώς. Εντάξει. Κοίταξε, πήγα στον κύριο Σκούρα, είναι ο ριλά που με παρακολουθεί. Ήθελα να κάνω καταρχήν το διάφραγμα. Εντάξει, το λέω και το ξαναλέω, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει, αλλά και υπήρξε μια υπηρεστική παρέμβαση, την οποία δεν τρέπομαι να την πω και... Είσαι και μια κούκλα. Και να σου πω, μαγιά σου είναι αυτό, εξάλλου. Δηλαδή, βλέπουμε ορισμένους που έχουν κάνει πλαστικές επεμβάσεις, δηλαδή από τη μία μέρα που είναι έτσι σαν και εμένα, την άλλη μέρα έρχονται έτσι και δεν έχουν κάνει τίποτα. Και λες, συγγνώμη για χαζό, με πέρασες. Όχι, ξέρεις κάτι. Ή ξαφνικά από εκεί που είναι η μύτη κάπως γίνεται κάπως. Έκανα διάφραγμα, λένε όλοι. Όχι, έτσι ήμουν, λέει πάντα. Μα πώς θα σου βγούμε. Ναι, εγώ έκανα όντως διάφραγμα, αλλά σε μένα υπήρχε το ρίσκο ότι. Ήταν στη μέση η φωνή, πειράζει. Αγχώθηκα. Ήταν στη μέση το θέμα της φωνής και ήταν ένα ρίσκο για μένα. Παιδιά, τι συμβαίνει. Όλοι, παιδιά, φεύγουμε. Θα γίνει κομική εξέλιξη στο τέλος. Την έχουμε κάνει επίτηδες, έτσι, γιατί μου αρέσει να με πειράζει. Να με αγγίζουν, να τους κρατάω και τέτοια. Ναι. Λοιπόν, υπήρχε το ρίσκο της φωνής. Η τεχνική μας όλοι είναι εδώ ψηλά στους τραγουδιστές που κάνουμε φωνητική. Και... Η τεχνική τι είναι στη μύτη, δηλαδή. Όχι στη μύτη, απλά η φωνή εκτός από το διάφραγμα ανεβαίνει ψηλά εδώ. Για να έχεις την τοποθέτηση, είναι ένα ηχείο όλο αυτό εδώ. Το ηχείο μας είναι εδώ. Το οποίο θέλει πολύ ιδιαίτερη προσοχή και όταν πια οι αναπνοές είναι σωστά, όλο αυτό βοηθάει. Αυτά. Όταν μάθημα φωνητικής. Όταν ήσουν μικρή. Ναι. Ή και στην εφηβεία. Που εγώ δεν ξέρω για σένα. Εγώ όταν έβλεπα τον εαυτό μου στην εφηβεία, έλεγα πω Θεέ μου, πώς είμαι έτσι χάλια. Ξέρεις, γενικά δεν ένιωθα καλά ποτέ με τον εαυτό μου. Γιατί? Όχι, γιατί νομίζω στην εφηβεία πολλοί από εμάς περνάμε περίοδο που δεν δεχόμαστε τον εαυτό μας όπως είναι. Ναι, που είναι η αλλαγή. Εσύ είχες πρόβλημα με τη μύτη σου? Όχι. Είχες κόμπλεξ? Όχι, όχι. Όχι. Τότε ήμουνα και αθλήτρια, ήμουνα σε άλλους χώρους. Όχι. Όταν πια μπήκες στον καλλιτεχνικό χώρο, άρχισες να σκέφτεσαι πολύ περισσότερο την εμφάνισή σου? Κοίταξε, ναι, εγώ με την εμφάνιση δεν ήταν το πρώτο που με ενδιέφερε και φάνηκε κιόλας αυτό. Ούτε το styling θα έλεγα ήταν το πρώτο που θα κοιτούσα. Αλλά τώρα είδα ότι έπαιξε πολύ ρόλο. Δηλαδή η εικόνα τελικά τρέχει πιο γρήγορα από τη μουσική καμιά φορά. Ζούμε και στην εποχή της εικόνας. Ναι, ναι, τα έχω πολύ καλά με τη μουσική. Λέω να ασχοληθώ και λίγο με την εικόνα. Ήρθανε συμβουλάτορες, ήρθανε διάφοροι ειδικοί στο χώρο να σου πούνε, ξέρεις, Αναστασία, ναι, θα έπρεπε να κάνεις. Βέβαια, και άνθρωποι από το χώρο το πιο κλασικό, από το πιο μοντέρνο, από πολλούς κόσμους. Α, δηλαδή όχι ήταν... μόνο η εμπορική. Όχι, όχι, όχι. Δεν ήταν μόνο η εμπορική. Ήταν πολλοί κόσμος που πίστευαν ότι αυτή η μικρή παρέμβαση έπρεπε να έχει γίνει. Ακόμη και άνθρωποι από την κλασική, έντεχνοι τραγουδιστές και τέτοιοι. Ναι, δεν ξέρω αν είναι τραγουδιστές ή έντεχνοι. Άνθρωποι που αγαπάνε τη δουλειά και τη βλέπουν με διάθεση τελειομανίας και από όλες τις πλευρές. Εμένα με λίγο δουλειά είναι και επικοινωνία και το μέσον είναι η τηλεόραση, είναι μια φωτογραφία. Δεν είναι μόνο ένας μικρός χώρος που τραγουδάς από κοντά, οπότε... Αν όμως, δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος έχει κάποια λατώματα, ωραία, ή κάτι χαρακτηριστικό. Έχουμε, δηλαδή, έχω ένα δόντι που πετάει, ο άλλος έχει μια μύτη, ο άλλος έχει τα... δηλαδή κάτι. Πρέπει όμως όλοι σε αυτή την εποχή να είμαστε τέλειοι, δηλαδή να κάνουμε, για να κάνουμε καριέρα. Μα δεν είναι άδικο αυτό. Δεν είναι να είσαι τέλειος. Πρέπει να είσαι ο εαυτός σου. Εγώ είμαι πάλι η ίδια. Δεν έχει μια διαφορά. Απλά ήταν μια λεπτομέρεια, η οποία κάποια στιγμή ξέφευγε από το σύνολο και από μόνο του δεν ήταν ότι καλύτερο. Δεν ήταν ουσιαστική αλλαγή. Δεν έκανα αλλαγή. Δεν έγινε από ξανθιά με λαχρινή. Ή από, καταλαβαίνεις τι λέω, που αλλάζουν. Ούτε γαλλική. Σου το λέω αυτό εσένα, ναι. Αναστασία, γιατί εσύ έχεις χτίσει και την καριέρα σου σιγά-σιγά, βήμα-βήμα, mm-hmm. περισσότερο στην ποιότητα και στις φωνητικές σου ικανότητες παρά στην εμφάνιση. Ναι, ναι, ναι. Και εκεί. Που πολλές φορές κάνουν το αντίθετο, έτσι.
Πολλές φορές δηλαδή έχουν την εμφάνιση και μετά σου λέει κάτι να αρχίσουν να καλλιεργούν και κάτι. Πόσο το θαυμάζω αυτό. Δηλαδή, πώς μερικοί άνθρωποι στείνουν τα πράγματα περισσότερο από όσο είναι. Αυτό είναι. Πουλάνε, ας πούμε, την εμφάνισή τους. Εντάξει, είναι και αυτό όμως. Έχει ένα ενδιαφέρον. Εγώ μου αρέσει. Έχω θαυμάσει δηλαδή pop τραγουδιστές και στο εξωτερικό που μπορεί να μην είχαν την τέλεια φωνή, αλλά μου άρεσε όλο τόσο πολύ τα ρούχα, το χωριστικό. Θέλει μεγάλη ικανότητα να το κάνεις αυτό. Εντάξει, θέλει. Είναι, άλλο, είναι και αυτό. Είναι ταλέντο. Ναι, ναι, ναι. Δεν θέλει. Βασίλισσα. Πήγες, χωρίς να έχει ιδιαίτερη φωνή, με την. Ναι, με, ένα άλλο είδος. Ε? Εντάξει, συγγνώμη τώρα για τη Μαντόνα, σας παρακαλώ, μην τη βάζετε στο στόμα σας, θα πλακωθούμε. Όχι, τώρα. Λέω η Βασίλισσα. Είπα, δεν πλακώνομαι, δεν μου αρέσει η ιδέα, αλλά συγγνώμη. Είσαι το πιο πολύ το σοου, αυτό εννοείται. Είναι σοου, είναι όμως και χίλια δυο άλλα. Έτσι είναι όλο το πακέτο, Μαντόνα. Θέλει καλλιτεχνικό πακέτο, αυτό είναι και φωνή. Έχουμε τώρα όμως την Αναστασία εδώ, παιδιά, αφήστε τη Μαντόνα στην ησυχία. Αναστασία. Έχεις κάνει πράγματα που είναι αξιοθαύματα και αξιοζήλευτα, αν μπορώ να το πω έτσι. Έχεις πάει στο Ιράκ με τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Τι έκανες εκεί μαζί του και πώς είναι σαν άνθρωπος? Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να μιλήσω εγώ για τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Ήμουνα ένας εκ των πολλών που ήταν μαζί στην αποστολή. Στο γάμο του πήγες? Βεβαίως. Πώς ήταν, Μα είναι δυνατόν να μην πήγαινα στο γάμο του Μάκη Τριανταφυλόπουλο? Για μένα ήταν πολύ συγκινητικό. Επειδή ξέρω πώς ευαίσθητος άνθρωπος είναι, αυτό το ξέρω και το λέω, και καταλαβαίνω ότι ήταν κάτι πολύ σημαντικό για αυτόν και χάρηκα πάρα πολύ. Και εκεί, με έτσι που φαίνεται ευαίσθητη και έξω από το χώρο, όλο αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά δεν θέλω, ξέρεις, να μιλάω για ανθρώπους που είναι τόσο επώνυμοι και τόσο σημαντικοί, γιατί φαίνεται ότι προσπαθώ να, ξέρεις, να οικειοποιηθείς κάποια ονόματα για να πάρεις εσύ από αυτό και δεν το θέλω, γιατί με κάποιους ανθρώπους έχω πραγματική φιλία και ουσιαστική. Οπότε γι' αυτό αισθάνομαι λίγο αμήχανα όταν. Ναι, έχεις πολλούς διασημούς φίλους, δεν θα αναφερθούμε σε αυτό. Δεν θα αναφερθούμε. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε όμως ένα φίλο σου, πολύ φίλο σου. Ποιον? Τον Περικλή. Καλά. Τι να το ρωτήσουμε, πες μας κανένα μυστικό για τον Περικλή να το ρωτήσουμε κάτι. Κάτι που δεν ξέρουμε. Δεν μπορώ άλλο με τον Περικλή. Έφτασα σε ένα σημείο να με παίρνουν τηλέφωνο από τα κανάλια και να μου λένε «Έκανε αυτό ο Περικλής, τι έχετε να μας πείτε?» Λέω «Δεν είμαι αδερφή του». Ούτε δικηγόρος του. Του έχω πολύ αδυναμία γιατί νομίζω ότι είναι καλό παιδί ο Περικλής. Είναι καλό παιδί. Είναι ένας άνθρωπος εκτός χώρου και νομίζω δεν έκανε και ποτέ αυτές τις δηλώσεις. Δεν έχω δει ποτέ αυτό το βίντεο. Μα δεν το είπε. Και με έπαιρνε πάρα πολύ στεναχωρημένος και μου έλεγε: «Σε παρακαλώ, τι να κάνω, τι θαυμάζω τόσο πολύ. Ήταν το όνειρό μου να τη γνωρίσω και τώρα καταστράφηκα. Νομίζουν όλοι ότι έχω άποψη για όλα». Και τον συμβουλεύω. Όσο μπορώ, επειδή ίσως έχω κάνει λίγο πιο πολλά πράγματα μέσα στο χώρο, ναι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι με παίρνει τηλέφωνο συχνά και συζητάμε. Αλλά δεν. Έτσι έγινε μια παρεξήγηση και είναι κρίμα για εκείνον. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια από σένα. Εσύ όμως ετοιμάζεσαι τώρα γιατί θα εμφανιστείς στο Fever το χειμώνα. Ναι, καλώς εχόντων των πραγμάτων και πάντα έχω μάθει να το λέω αυτό. Έχω μεγάλη χαρά που αν τελικά γίνουν όλα όπως τα έχουμε. Μαζί με την Έλενα Παπαρίζου. Ναι, ναι. Το My Number One. Ακριβώς. Φανταστικά, θα γίνεται σίγουρα χαμός στο μαγαζί. Εντάξει. Ναι. Ποιοι άλλοι θα είστε? Κοίταξε, είναι η Έλενα Παπαρίζου, ο Τσαλίκης, ο Πάζης, ο Αντρέας, ο Λιανός και εγώ. Και χαμός. Όλα τα παιδιά στην πίστα. Εντάξει, θα είναι ένα μεγάλο πάρτι μου φαίνεται τελικά. Πάλι, γιατί πάρτι. Θα είναι ωραία η παρέα. Πώς αισθάνεσαι που θα δουλέψεις σε ένα τέτοιο σχήμα, σε ένα τέτοιο είδους μαγαζί? Μ' αρέσει που είναι κάτι πολύ σημερινό. Που είναι σύγχρονο, που είναι μόδα. Δηλαδή αυτό μου αρέσει. Το κάνω πρώτη φορά μετά το Fame Story, ας πούμε. Είναι επίσης κάτι που κάνω πρώτη φορά. Εμείς θα είμαστε και θα είμαστε κοντά σε αυτό. Θα έρχεσαι. Κάτι δηλαδή, δεν ξέρω γιατί θα έρθει. Θα ερχόμαστε. Θα έρχεσαι. Να σου πω, με τις αφήσεις να δούμε τι θα γίνει και που είναι τόσες ονοματάρες. Εσύ αμέσως, διχόνια να σπείς. Δεν πειράζει. Η κοπέλα τουλάχιστον δεν δείχνει κανένα δείγμα ψωνάρας. Ευτυχώς. Εντάξει, όχι, νομίζω ότι θα τσακωθείτε για τις αφήσεις. Όχι, η Αναστασία. Καλά, οι άνθρωποι είναι ονόματα. Εμείς τώρα είμαστε άλλο. Είναι άλλες οι αποστάσεις. Μην το συγκρινείς. Κατάλαβε. Δεν είπα ότι θα τσακωθείς με την Έλενα. Δεν είπα ότι θα τσακωθείς με την Έλενα ή ο Λιανός με τον Τζαλίκη. Αλλά είπα ότι είστε έξι ονόματα. Ξέρεις. Καταπληκτικό. Μπράβο στα Ματίνα. Μπράβο. Ευχαριστώ λοιπόν. Αλεξάνδρα. Ορίστε. Όχι, Ζαραλίκο μου, εσύ τι θες? Πρέπει να πάω να μαγειρέψω. Δεν μπορώ να σου πούμε τα υπόλοιπα μετά γιατί πεινάω. Και εγώ πεινάω. Και εσύ πεινάς. Λοιπόν, μείνετε εδώ. Η Αναστασία θα τραγουδήσει κι άλλο σε λίγο. Εμείς πάμε στο. Μαγειρική. Ξαφνικά η μαγειρική έχει αποκτήσει άλλη έγκλη. Με ελκύει πολύ. Καλά, είσαι Νίκο. Τι κάνεις?
Σούπερ, πόσο χαίρομαι που θα μαγειρέψουμε σήμερα. Θα μαγειρέψουμε. Γρήγορα και light ελπίζω. Γιατί το Σαββατοκύριακο πήρα 2 κιλά νομίζω. Θα τα χάσουμε. Με γυμναστική, όχι μόνο με διατροφή. Α, ναι, δηλαδή να αρχίσουμε να κάνουμε. Οπ, εδώ πέρα. Και για με τα τηγάνια και με. Με τα τηγάνια. Και για... έχουμε μέσα στην κουζίνα. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε κοτόπουλο. Κοτόπουλο. Χωρίς γρήπη όμως. Αυτό. Το κοτόπουλο χωρίς γρήπη. Λοιπόν, πώς το βρίσκουμε. Πάμε στο σούπερ μάρκετ και λέμε έχουμε... δώστε μου ένα κοτόπουλο. Πάμε στο Βρυοπόλη που τον έχουμε κάνει κολλητό και μας δίνει τα καλύτερα. Ε? Ναι, ναι, το έχω πει αυτό και το λέω συνέχεια. Ωραία. Είναι καλύτερες δημόσιες σχέσεις να έχουμε φίλου μας στον Βρυοπόλη. Ναι. Ωραία. Βασικό. Γίνεται λοιπόν κολλητή με τον Βρυοπόλη της γειτονιάς σας. Λοιπόν, σήμερα θα κάνω ένα κοτόπουλο με πιπεριές, ελιές και φασκόμηλο. Μια. Υγιεινό αυτό πολύ. Θα προσπαθήσω να το κάνω όσο πιο υγιεινό γίνεται, βάζοντας ελαιόλαδο ανάποδα στην κουζίνα. Να πω μία τα υλικά. Σ' αφήνω έτσι. Εγώ μόνο σου. Για λίγο, έτσι. Ναι, βεβαίως και επιστρέφω αμέσως. Άκουσα ότι πεινάς. Από το αν πεινάω, λέει. Λοιπόν, να πούμε ότι θα χρειαστούμε κοτοπουλάκι, πιπεριές τρίχρωμες, ένα κρεμμυδάκι, ντοματίνια, λίγο λευκό κρασί, κονκασέ ντομάτα, φασκόμηλο, ελιές πράσινες σε φιλέτα και λίγο νεράκι. Έχω βάλει το λαδάκι να κάψει. Παίρνω το κοτόπουλο, ένα στήθος κοτόπουλο είπαμε, και το κόβουμε μικρά κομματάκια. Μέχρι να κάψει το λάδι μας. Πρέπει να κάψει λίγο το λαδάκι για να σοτάρουμε το κοτόπουλο και να το θωρακίσουμε εξωτερικά. Για να κρατήσουμε μέσα όλες τις ουσίες και όλη τη γεύση του κοτόπουλου στην ουσία. Αλλά το πιπερώνουμε, ρίχνουμε αλατάκι, πρώτα το βάλουμε πάνω στο τηγάνι και πιπεράκι και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε μέσα στο τηγάνι, αυτή είναι θόρυβη. Ήδη έχει μυρίσει το κοτόπουλο, δυστυχώς εσείς από το σπίτι δεν μπορείτε να το μυρίσετε. Μπείτε όμως στη διαδικασία να το κάνετε για να δείτε τι γευστικό και τι εύκολο φαγητό θα κάνουμε σήμερα. Είναι πανεύκολο, παιδιά. Πάμε να κόψουμε το κρεμμυδάκι μας. Καθαρίσουμε λίγο το μαχαίρι. Το κόβουμε έτσι σε φετούλες. Θέλω να δώσετε προσοχή όταν ασχολείστε με κοτόπουλο. Γιατί είπαμε ότι είναι πηγή σαλμονέλας. Πρέπει να καθαρίζετε καλά τα σκεύη σας μετά από κάθε χρήση. Η θερμοκρασία η υψηλή είναι αυτή που σκοτώνει όλα τα μικρόβια, ακόμα και τη σαλμονέλα. Τώρα έκοψα το κρεμμύδι με το συγκεκριμένο μαχαίρι, αλλά το έβαλα μέσα στη φωτιά. Οπότε ό,τι σαλμονέλα έχει μέσα και στο κρεμμύδι, η μεγάλη θερμοκρασία θα το καταστρέψει. Εάν όμως το κρεμμύδι το έβαζα στη σαλάτα, η σαλάτα μας θα είχε σαλμονέλα. Θέλω να είστε λίγο προσεκτικοί με αυτό. Πάμε να καθαρίσουμε και την πιπεριά μας. Με τον αντίχειρα βγάζουμε τα σπόρια. Την κόβουμε μπαστούνάκια, τρία χρώματα, για να δώσουμε έτσι χρώμα στο φαγητό μας. Οι πιπεριές οι οποίες είναι γεμάτες βιταμίνες και τώρα που έχει αλλάξει ο καιρός, καλό είναι να τρώμε τέτοια τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνες. Ανακατεύουμε διαρκώς, μη μας κολλήσει. Ωραία. Πάμε να πάρουμε να καθαρίσουμε και την κίτρινη την πιπεριά. Είναι πάρα πολύ εύκολο το φαγητό αυτό. Και πολύ γευστικό. Δείτε κατευθείαν πώς αλλάζει χρώμα το φαγητό μας. Είπαμε, θα το λέω συνέχεια, θα το φωνάζω ότι καλό είναι να δίνουμε εμφάνιση στο φαγητό μας για να κερδίζουμε πάντα τις εντυπώσεις. Ωραία. Θα ρίξουμε και ντοματίνια τα οποία τα έχουμε πλύνει έτσι ολόκληρα. Με τη θερμότητα θα σπάσουνε και είναι ωραίο να φαίνονται ολόκληρα μέσα στο πιάτο μας. Θα σβήσουμε με λευκό κρασάκι
Μπορείτε να βάλετε σε αυτό το φαγητό, επειδή έχει κόκκινη σάλτσα μέσα, μπορείτε να βάλετε και κόκκινο κρασί, και ροζέ και κονιάκ ακόμα. Αυτό είναι ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Ρίχνουμε αλάτι και πιπέρι. Δεν σημαίνει ότι επειδή αλατίσαμε το κοτόπουλο δεν θα βάλουμε και στα άλλα υλικά. Έτσι πιπεράκι μαύρο. Μπορείτε να βάλετε και άσπρο πιπέρι. Αλλά να ξέρετε ότι είναι 3 φορές πιο δυνατό από το μαύρο. Θα ρίξουμε μέσα και το ντοματάκι, το κονκασέ, που μπορείτε να το βρείτε στο σούπερ μάρκετ έτοιμο, αν βαριέστε, αλλά μπορείτε να το κάνετε πολύ απλά, είναι πάρα πολύ εύκολο. Βάζετε νεράκι να βράσει, χαράζετε τις ντομάτες, κάνετε ένα σταυρό στον πάτο της ντομάτας, το βάζετε μέσα σε καυτό νερό και έχετε δίπλα λίγο νεράκι με πάγο. Κατευθείαν, μόλις αρχίζουν και πετάγονται οι πέτσες της ντομάτας, τις μεταφέρετε μέσα στον πάγο. Λόγω συστολής διαστολής πετάγεται η πέτσα και έτσι καθαρίζουμε τις ντομάτες καλύτερα. Τις κόβουμε κομματάκια, βγάζουμε τα σπόρια, τις ψιλοκόβουμε και έχουμε έτοιμη ντομάτα φρέσκια κονκασέ. Όλα αυτά αν δεν βαριέστε. Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα και τα φιλέτα ελιάς προς το τέλος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μαύρες ελιές. Καλό είναι να βγάλετε τα κουκούτσια, μην έχουμε κανένα ατύχημα. Ωραία. Και στο τέλος, μόλις είναι έτοιμο το φαγητό μας, λίγο 5 λεπτά πριν ψηθεί, τώρα αυτό θέλει κανένα 20 λεπτό για να σωθεί τελείως το υγρό που έχει μέσα. Λίγο, ένα 5 λεπτό πρωτού τελειώσει το φαγητό, θα βάλουμε μέσα το φασκόμηλο. Και θα το βάλουμε τελευταία στιγμή, γιατί αν ψηθεί πολύ το φασκόμηλο, τότε θα πικρίσει. Επίσης μπορείτε να βάλετε και δέντρο λιβάνο αν θέλετε, ταιριάζει πάρα πολύ. Εγώ θα το ρίξω μέσα τώρα το φασκόμηλο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Έχω ήδη ένα έτοιμο εγώ, ήρθα λίγο πιο νωρίς και ετοίμαζα ένα, είναι αρκετό. Το φασκόμηλο δεν το κάνουμε μόνο τσάι, μπορούμε κάλλιστα να το χρησιμοποιήσουμε και σε φαγητά. Και δίνει έτσι μια ιδιαίτερη γεύση στο παρασκευασμά μας. Λοιπόν, το φαγητό μας είναι σχεδόν έτοιμο. Είπαμε θέλει ένα 20 λεπτό μέχρι να σωθεί τελείως το υγρό. Θα πάρουμε ένα πιατάκι για να το σερβίρουμε. Όχι αυτό όμως. Θα το σκεπάσουμε, γιατί όταν σκεπάζουμε το φαγητό πάνω στη φωτιά γίνεται πιο γρήγορα, με τους ατμούς βράζει πολύ πιο γρήγορα. Το αφήνουμε στην άκρη και παίρνουμε εδώ το έτοιμο που έχω. Θα αφήνουμε έτσι λίγο να πάρει μια βράση, μέχρι να βράσει, γιατί πεινάει η Αλεξάνδρα και πρέπει να της το ζεστάνω. Θα σας πω ακόμα μια φορά πόσο απλά κάναμε αυτό το φαγητό σήμερα. Κοτόπουλο με πιπεριές και ελιές, που στο τέλος προσθέσαμε και φασκόμηλο. Λοιπόν, σοτάραμε το κοτόπουλο, ρίξαμε κρεμμυδάκι, τρίχρωμες πιπεριές, ρίξαμε τα ντοματάκια μέσα, τα τσέρι, αυτά τα μικρά ντοματίνια, βάλαμε μέσα, σβήσαμε με λευκό κρασάκι, ρίξαμε φιλέτα ελιάς, φασκόμηλο, σκεπάσαμε και είναι έτοιμο. Αυτά είναι τα υλικά μας. Μην ξεχνάτε να βάζετε πάντα μεράκι στα φαγητά και αγάπη. Αυτό είναι το βασικό συστατικό. Το φαγητό μας είναι έτοιμο. Να κλείσουμε τη φωτιά. Ακούω βήματα. Μάλλον τρέξιμο. Το φαγητό μας είναι έτοιμο. Το φαγητό σου. Καλά. Δικό σου. Τέλειο. Λοιπόν. Υγιεινό. Κοτόπουλο, light, full στις πρωτεΐνες. Ναι. Πρέπει να προσέχουμε να το ψήνουμε καλά το κοτόπουλο. Το φασκόμηλο έτσι πρέπει να είναι πάρα πολύ θρεπτικό. Θρεπτικό, μυρίζει. Οι ελιές, είδες πως μυρίζει. Θα ήθελα να είστε όλοι εδώ τώρα. Ορίστε, Αλεξάνδρα. Να δοκιμάσω. Αυτό με τι το προσφέρουμε, με ριζάκι. Αυτό μπορούμε να το προσφέρουμε κάλλιστα με ριζάκι. Αυτό ήθελα να πω. Πάρα πολύ ταιριάζει με ένα ριζάκι. Ένα αρωματικό. Πρώτα εσύ. Τι έκανα πάλι. Όχι, να το δοκιμάσω. Να δω αν τολμάς εσύ να το φας. Ντάς, όλες οι γεύσεις. Καλά δεν πιστεύεις στη μαγειρική μου. Καλώς σου πάμε, μιλάς. Κύριε Σιγήρη, φανταστικό. Πώς θα μιλήσω τώρα. Θα μιλήσω εγώ. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, ξέρεις, θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε. Λιπομέτρηση. Και θα μάθουμε πόσες θερμίδες κάνει να χάνουμε για να δυνατήσουμε.
πόσες θερμίδες μπορούμε να χάνουμε και πώς να τις χάνουμε αυτές τις θερμίδες και πόσο λίπος έχουμε στο σώμα κτλ. Και έχουμε στείλει το Δημήτρη και τη Φωτεινή. Αλήθεια. Για ένα ιατρικό τεστ. Ελάτε μαζί μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Όλα καλά, καλά θα πάνε, όλα καλά. Όλα καλά, καλά θα πάνε, όλα καλά. Όλα καλά Παρασκευή, καλώς ορίσατε και πάλι. Και τώρα ξεκινάει ένα μεγάλο πάρτι, πολύ σύντομα, γιατί θα έχουμε μία μοναδική τουρτομαχία εδώ στο Όλα Καλά. Στο Star. Και θα συμμετέχετε βέβαια εσείς. Τηλεφωνήστε, τα τηλέφωνά μας τα ξέρετε, 210-34-81-560-570. Και μπορείτε να κερδίσετε υπέροχα δώρα. Τώρα όμως, πριν ξεκινήσει η τουρτομαχία, βλέπετε εδώ πέρα τους αγαπημένους μου φίλους. Από εδώ πίσω. Έχω βγάλει καλαμάτι, πάω. Όχι, εντάξει. Όλοι ζείτε, είναι πανέμορφα παιδιά, είναι άξια, ξέρουν. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, αφήστε τα. Θα συνδεθούμε αμέσως τώρα με τον ραδιοφωνικό σταθμό Soho Radio. Ή όπως τον λέμε στα ελληνικά, Soho Radio. Και εκεί έχουμε τον δικό μας απεσταλμένο, τον Δημήτρη Αναγνώστου, μαζί με την Λία. Η Λία είναι μουσικός παραγωγός. Τι κάνουν, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Και λοιπόν, με τον νέο Γιάννη Πλούταρχο και την αυτοκαταστροφή σου θα περάσουμε στη Ραλία και στο Εγώ για σένα. Εγώ για σένα! Παιδιά, είμαστε αέρα εδώ πέρα. Ραλία. Ραλία. Λία. Ραλία. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τη Λία. Είμαστε στον αέρα. Το μικρόφωνο θα το πάρω μακριά. Με σκοτώσεις. Θέλουμε να μάθουμε, Δημήτρη και Λία. Θέλουμε να μάθουμε ποια είναι τα πιο πέντε, τα πιο πέντε. Με κορόιδευες, κορόιδευες από μακριά όταν είσαι με κορόιδευες. Από κοντά όμως είναι τελείως λοιπόν διαφορετική η συμπεριφορά σου. Λοιπόν, Λία μου, εσύ που είσαι και πιο σοβαρή, για πες μας. Αλήθεια ρε Αλεξάνδρα, πώς θα αντέχεις. Δεν ξέρω. Ώρα, πήρη, πήρη. Λία, πρέπει να βρεθούμε, Λία, εκτός πλατό, εκτός αέρα και να τα πούμε γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Πρόσεχε όμως, Λία, πρόσεχε γιατί δεν είναι αυτό που φαίνεται ο Δημήτρης. Λες, Λοιπόν, Λία, εσύ που ξέρεις τα πράγματα καλά, που είσαι χρόνια στο χώρο, ποια είναι αυτό το διάστημα, αυτή την εποχή, τα πέντε πιο πετυχημένα τραγούδια, σύμφωνα με τους παραγωγούς και τους ακροατές. Ναι, πάντα σύμφωνα με το ραδιόφωνο μας, το Soho 89,8, για αυτή την εβδομάδα έχουμε τα 5 καλύτερα. Ξεκινάμε από το 5 για να φτάσουμε στο νούμερο 1, όπως γίνεται. Και πάντα να λέμε ένα-ένα. Πάντα αντίστροφα. Για να υπάρχει suspense. Λοιπόν, το νούμερο 5 είναι η Άννα Βύση και το Κόλμη. Περιτώ να σου υποτιμήσει ότι και η Αλεξάνδρα είναι ένα βίντεο κλιπ καταπληκτικό. Στην περίπτωση που δεν το έχετε δει, είναι ευκαιρία τώρα να το δούμε. Η Αναβίση που είναι από τις ελάχιστες Ελληνίδες που κάνουν καριέρα και στο εξωτερικό. Για να δούμε το βίντεο κλιπ. Αναβίση, για να το δούμε λίγο αυτό το βίντεο. How it all went wrong for me, baby, please. My life depends on you, there's no one else. I'm still in love with you. Μην παρεμβαίνετε, Δημήτρη. Ναι, ναι, μην παρεμβαίνει, Δημήτρη. Σε έχουμε στείλει, μην παρεμβαίνει. Άσε να πούμε εμείς από το στούντιο. Λοιπόν, έκανε πάρα πολύ ζέστη εκείνη τη μέρα στο στούντιο εκεί. Και γι' αυτό τα παιδιά είναι έτσι λίγο ελαφρώς δειμένα. Θέλω να πω, εγώ στους θεατές. Το σκαμπό εκεί και το γραφείο. Ναι, Αλεξάνδρα, σε ακούμε.
Θέλω να πω, time out, θέλω να πω στους θεατές του όλα καλά εδώ στο ΣΤΑΤ να μας πάρουν τηλέφωνο. Ήταν το μήνυμα αυτό που θέλαμε να περάσουμε. Call me, δηλαδή τηλεφώνησέ μου. Τηλεφωνήστε μας για να μας πείτε ποιο από αυτά τα παιδιά θέλετε να κάνει τούρτες. Τουρτομαχία. Πάμε στο νούμερο 4. Το νούμερο 4 το έχει η Πέγκυζίνα. Εγώ σου κάνω μια ερώτηση. Το ξέρω. Εάν δεν πει μια κοπελίτσα να παντρευτείς, να κάνεις ένα παιδάκι, τι νόημα έχει η ζωή σου? Καλό! Απάντηση. Τι νόημα θες απάντηση τώρα. Ναι. Η ζωή. Γιατί είναι το νούμερο 4. Ας δείτε το βίντεο κλιπ παρακαλώ. Πώς απάντησή σου. Τριγύρω όνειρα που μοιάζουν από τσίγαρα, σ' ένα τασάκι βιαστικά μισοσβησμένα. Πώς θα τη βγάλω, το παλεύω πάλι σήμερα χωρίς εσένα. Τι νόημα έχει η ζωή αν δεν μπορούμε να είμαστε μαζί? Μα έχει καρδιά, ποιο λόγο έχει πλέβα να χτυπάει? Τι νόημα έχει το κορμί να σβήσει, περιμένει αφορμή. Αφού έχει μάθει μόναχα εσένα μέχρι θανάτου να αγαπάει. Λοιπόν, και το νούμερο 3. Παιδιά, σας παρακαλώ, μην αγουδάτε μαζί με τα βίντεο κλιπ. Δεν ξέρω να βγαίνει αυτό στον αέρα, αλλά εμείς σας ακούμε εδώ πέρα και θα ακούσουμε τις θεατές να κάνουν μηνύσεις. Ακούτε αυτές τις υπέροχες φωνές? Ναι. Φανταστικές. Δεν ήσουν εσύ, γι' αυτό το λέω. Είμαστε στον αέρα και στο Σόχο Ράντιο τώρα. Στο Σόχο Ράντιο, ναι. Σόχο Ράντιο. 898. Το λέω με ελληνική προφορά. I'm so sorry. Σόχο. Ναι. Λοιπόν, να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Το νούμερο 3. Δεν βλέπω, εγώ ακούω μόνο. Είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και το όνειρο ζω. Αχ, το αγαπάμε αυτό το τραγούδι, το αγαπάμε. Είναι όνειρο, ναι. Να με στα σύννεφα ψηλά, με ένα τηλέφωνο αγκαλιά, όπως οι φλέβες δυνατά, τ' ακούω πάλι να χτυπά. Υποχρεώσεις και δουλειά μου κλέβουν κάτι απ' τη χαρά. Είναι πληγή να σ' αγαπώ όταν μου είσαι μακριά. Και ναι, αν είσαι εσύ, εγώ απαντώ. Δεν είμαι εδώ, όνειρο ζω και μη με ξυπνάτε τώρα. Τα λένε άλλοι ουρανοί. Είμαι αλλού, σ' άλλη τροχιά, σ' άλλη γη, σ' άλλη χώρα. Μη, δεν είμαι εδώ, όνειρο ζω. Μη με ξυπνάτε τώρα. Όσοι φλέβες δυνατά, τ' ακούω πάλι να χτυπά. Δεν σας ακούμε τώρα, δεν υπάρχει επικοινωνία, γιατί έχουμε ζητήσει να μας κόψουν τις επιστροφές, δεν ακούμε τίποτα, οπότε... περιμένει να δούμε άμα έχετε ταλέντο στην τουρκοπόλεμο, μάλλον. Και εμεί αγαπάμε. Σα διασκεδάζετε, Δημήτρη, έτσι. Έλα. Σα βλέπω μια χαρά. Διασκεδάζουμε μεταξύ του. Δημήτρη, και εμεί αγαπάμε. Θα σα αγαπάμε, παιδιά. Αυτά για να ανεβάσουμε τι τηλεθεράσει το κάνω.
Λοιπόν, τώρα θα πάμε. Δεν θα γυρίσει. Δεν θα γυρίσει. Όχι, νούμερο να δύο. Λία, δεν όλα σε σένα τα βρήκα. Γελάσε σε. Μην το τραγουδίσετε. Είμαι ευτυχισμένο. Αυτό είναι, παιδιά. Από ερωτευμένο. Τα λόγια αυτά είναι. Τα λόγια αυτά είναι. Θέλει να ζήσουμε μαζί. Ναι, αυτά είναι τα λόγια. Όσο μπορεί ένα αγαπώ, ένα θυγμένο εγωισμό να τον γλυκάνει, όσο. Όσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει, όσο. Όσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει, όσο. Όσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει όσο. Και να του κόσμου τα προσδόκητα που είναι τόσο σπάνια, στο πρόσωπό σου τα βρήκα. Είμαι ευτυχισμένος, κάτι πιο πάνω από ερωτευμένος. Θέλω για πάντα εμείς να ζήσουμε μαζί, γιατί όλα σε σένα τα βρήκα. Είμαι ευτυχισμένος, κάτι πιο πάνω από ερωτευμένος. Θέλω σου λέω εμείς να ζήσουμε μαζί για πάντα στη ζωή. Πόσο αξίζει τελικά έστω ένα χάρι ματιά. Λοιπόν, πριν ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή. Όχι, 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 μισό λεπτό. Θέλω να σου πω, το πρώτο τραγούδι της εβδομάδας ποιο είναι, Λία? Να το πούμε τώρα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, Λία. Να σας πούμε όμως ότι δεν υπάρχει λόγο να το τραγουδήσετε. Καθίστε και απολαύστε το κι εσείς. Αυτό θέλει τραγούδι. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Θέλω να το ανακοινώσω. Τώρα αυτό είναι όλα τα λεφτά. Λία, άκουσε με λίγο, γιατί ο Δημήτρης... Αλεξάνδρα, νούμερο ένα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μην το πεις ακόμα, μην το πεις, μην το πεις. Τι κάνουνε. Το νούμερο... Το κάνω το λίγο, εντάξει. Το νούμερο ένα... Το νούμερο ένα για αυτή την εβδομάδα από το ΣΟΦ 89,8, σύμφωνα με τον κόσμο που το ψήφισε, είναι ο Θάνος Πετρέλης και τον Κερνάω. Κέρασμά σας. Τελευταία μας φορά να βγούμε απόψε κάπου να πάμε. Θα'ναι σαν δείπνο από χαιρετισμού κάτι καλό για να σε θυμάμαι. Κερνάω απόψε εγώ, γιορτάζω έναν ακόμη καημό. Που μόλις άνοιξες πάνω μου εσύ. Κερνάω απόψε εγώ, γιορτάζω έναν ακόμη καημό. Να σε καλά με ζωή, ό,τι αγαπώ μου το παίρνεις εσύ. Τι παγκαλώ, θα τα αντέξω. Δεν πεθαίνω, ξαπλά θα παλέξω. Κι αν νικήσεις, κι άμα χάσω, μη φοβάσαι, θα το ξεπεράσω. Τι πάει κι άλλο, θα τα αντέξω. Δεν πεθαίνω, τσι απλά.
να τα παλέψω κι αν νικήσεις και μ' αγκάσω, μη φοβάσαι τα πω ξεπεράσω. Ωραία, Δημήτρη, Λία, μπορείς να φανταστείς για φιλανθρωπικούς σκοπούς να κρατήσεις τον Δημήτρη εκεί. Λία, πες ό,τι κάνεις. Είναι καλό παιδί, ναι. Είναι η πρώτη εντύπωση. Λοιπόν, να σας πω εγώ ότι κάθε Παρασκευή θα είμαστε εδώ και θα δίνουμε το Top 5. Αλήθεια. Δεν ξέρω αν η Λία θα ξαναδεί. Θα είμαι κάθε εβδομάδα. Δηλαδή, τις Παρασκευές γλιτώσαμε, δηλαδή. Τις Παρασκευές γλιτώσατε. Κάτι για Δευτέρα, μήπως υπάρχει κανένα ρεπό. Κάνα ρεπό. Και όσοι θέλετε να ακούτε τη Λία ζωντανά στο ραδιόφωνο, είναι από Δευτέρα ως Παρασκευή, στις 4 μέχρι τις 7. Λία, θα είμαστε πάντα κοντά σου. Δημήτρη, γύρνα πίσω. Συγγνώμη για όλα όσα έχω πει σου. Ετοιμάζε τις τούρτες και. Ετοιμάζω τούρτες. Για σένα μόνο. Έλα. Λοιπόν, φιλάκι, γεια σας. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε εμείς τώρα λίγο, γιατί δεν γίνεται. Εσείς να σοβαρευτείτε λίγο, ναι. Προσπαθείτε. Θα ήθελα τώρα, κυρίες και κύριοι, να σας καλέσω. Κερνάω απόψε εγώ, λέει ο Πετρέλης, είναι το πρώτο τραγούδι, το πιο αγαπημένο σας, και εμείς κερνάμε σήμερα τούρτες. Πώς κάνεις αυτό? Δεν θα τραγουδήσουμε, θα κεράσουμε. Λοιπόν, είναι στα χέρια σας. Το φτιάξιμο αυτό, η δημιουργία είναι στα χέρια σας. Μας καλείτε εσείς στα τηλέφωνα της εκπομπής και θα αποφασίζετε ποιο από αυτά τα λουλούδια. Τα μπουμπούκια. Τα μπουμπούκια θα κάνουν τις τούρτες. Και θα σας δείξω, έχουμε εδώ πέρα κάποια υλικά, έχουμε τα κερασάκια. Θες να δοκιμάσεις κανένας, όχι. Ορίστε, μπράβο. Έχουμε εδώ πέρα οτιδήποτε υλικά χρειάζονται για μια υπέροχη τούρτα. Και μαθαίνω τώρα μόλις από το κοντρόλ. Έμαθα περισσότερες ψήφους. Πήρανε δύο άτομα σε αυτό το πάνελ. Εδώ το καταπληκτικό πάνελ του Όλα Καλά. Και πρέπει να τα πω τώρα, θα ανακοινώσω. Οι περισσότεροι από εσάς, φίλοι και φίλους που καλέσατε τα τηλέφωνα της εκπομπής μας, ψηφίσατε για τουρτομαχία τον Γιώργο Κασπίρη. Μπράβο! Το παλικάρι από την Πάτρα. Μεγάλες στιγμές. Και ένα μεγάλες, κορίτσι. Μεγάλες στιγμές. Η γιαγιά η Νικολή θα βάλει τα λίγα. Μαμά, δεν είμαι εγώ. Μου μοιάζει αυτό που βλέπει. Και ένα κορίτσι που κάνει καριέρα με το μικρό του όνομα μόνο. Ναι. Και ένα κορίτσι που έχει μόνο ένα καλλιτεχνικό όνομα. Αυτό. Που είναι ένα γλυκύτατο πλάσμα. Η Τζορτζέλα Η μαμά μου και το Θεό. Και βγαίνουν τώρα στον αέρα. Εσείς οι φίλοι βγαίνετε στον αέρα. Θα έχουμε αμέσως τώρα, θα συνδεθούμε με κάποια φίλη ή κάποιο φίλο που θα επιλέξουν ποια ομάδα. Θα ήθελα όμως να ξεχωρίσουμε κάτι. Οι υπόλοιποι εδώ της ομάδας δεν θα κάτσουν με τα χέρια σταυρωμένα προς Θεού. Θα φάμε. Θα κάνουμε την κερκίδα. Μη βιάζεστε. Μη βιάζεστε, γλυκά μου. Εσείς θα είστε η κριτική επιτροπή. Ωραία, καθίστε. Λοιπόν, αφήστε τώρα την Τζορτζέλα εδώ και τον Γιώργο. Λάβετε θέσεις. Καθίστε εσείς από εδώ και από εδώ. Όλοι μαζί μπορούμε να είμαστε. Επιτροπή. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Πάμε σε ένα τηλέφωνο. Μην ξεκινάτε, μην κλέβετε, σας παρακαλώ. Θα πούμε 3, 2, 1 κτλ. Έχουμε τώρα, θα διαλέξουν λοιπόν οι θεατές μας, δύο θεατές θα έχουν την ευκαιρία. Αχ, πολύ μίλησα σήμερα. Λοιπόν. Έχουμε ένα τηλεθεατή ή τηλεθεάτρια. Έχουμε, βεβαίως. Θα επιλέξετε δηλαδή την Τζορτζέλα ή τον Γιώργο μας. Ποιον θα θέλατε εσείς, με ποια ομάδα είστε εσείς. Καλημέρα. 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 Τι κάνετε, ποιος είσαι? Είμαι ο Κωνσταντίνος. Γεια σου, Κωνσταντίνε, πώς είσαι? Καλά, μια χαρά. Τι κάνεις εσύ? Ωραία, σας χαζεύω και περνάω καλά. Α, πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Είσαι στο σπίτι, εργάζεσαι, τι κάνεις? Αυτή τη στιγμή είμαι στο σπίτι, ναι. Ωραία. Ρεπό σήμερα ή... Μια ψηλοαδιαθεσία, ας το πούμε. Α, από πού είσαι, από πού μας παίρνεις? Θεσσαλονίκη, από Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκα! Την αγαπάμε, Θεσσαλονίκη! Τι καιρό κάνεις στη Θεσσαλονίκη? Καλά είναι σήμερα, όλος περίεργος είναι ωραία, έχουμε ωραία λιακάδα.
Ωραία. Λοιπόν, δεν θα σε ρωτήσω ότι, αν έχεις κάποιο πρόβλημα με την υγεία σου περισσότερο. Απλά θα σου πω ένα μεγάλο περαστικά σου από όλους εδώ στο Όλα Καλά. Ευχαριστώ, παιδιά, να είστε καλά. Και εγώ ξέρω ότι με γέλιο και με χαμόγελο πολλά περνάνε. Αυτό εννοείται, το μόνο σίγουρο. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, τούρτες κάνεις, Κωνσταντίνε? Όχι, αλλά τις τρώω. Δικός μας είσαι, από ό,τι ακούω. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, είσαι ο πρώτος, οπότε θα έχεις την τύχη, το προνόμιο της επιλογής. Ποιον επιλέγεις, η ποια δύσκολη επιλογή, θα πάρω την Τζορτζέλα. Μας εκπλήσεις. Ωραία, πας ωραία την Κωνσταντίνα. Μεγάλη έκπληση. Λοιπόν, τι θα ήθελες να πεις στον Κωνσταντίνο, θες να του πεις κάτι? Περαστικά. Και ότι σε κάνει λίγο κερά. Ότι θα τα καταφέρεις. Ότι θα τα καταφέρω. Θέλεις να υποσχεθείς κάτι? Όχι. Εντάξει, αυτό. Θα έχει μία. Η εμπιστοσύνη απόλυτη, παιδιά. Καλά, καλά, θα δεις. Έχουν μόνο ένα λεπτό στη διάθεσή τους και μετά θα αποφασίσουμε λοιπόν εδώ όλοι μαζί ποιος έκανε την καλύτερη τούτρα. Εδώ στο Όλα Καλά. Πάμε στη δεύτερη γραμμή. Καλημέρα. Από πού μας παίρνετε? Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Είμαι η Αναστασία από το Περιστέρι. Καλημέρα, Αναστασία. Σήμερα έχουμε και άλλη Αναστασία στο στούντιο. Την είδες την Αναστασία Ζανή? Ναι. Σου άρεσε? Κούκλα. Θα τη ξαναδούμε σε λίγο. Εσύ ποιο διαλέγεις αυτό? Τι να κάνω. Και έχετε παιδάκια? Έχω ένα, ναι. Ένα, να σας ζήσει. Πόσο χρονών? 9. Τους αρέσουν σε αυτή την ηλικία μακαρόνια με κοιμά, είναι το καλύτερο φαγητό τους, ναι, βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, είσαι έτοιμη, Αναστασία? Συγγνώμη που σου μιλάω στον ελληνικό, αλλά εντάξει, νέα μου. Στον ελληνικό, ωραία. Να ρωτήσω κάτι, Αναστασία μου, πώς τη θέλεις την τούρτα, γιατί μετά θα σε στείλω σπίτι. Με σοκολάτα. Με σοκολάτα. Να βάλουμε και λίγο σαν τη γούλα που την έχουμε. Ωραία. Αυτός λοιπόν, για να καταλάβουν όλοι οι φίλοι μας, αυτός που κάνει την καλύτερη, την πιο όμορφη, την πιο σωστή τούρτα τέλος πάντων, αυτή που είναι τούρτα, κερδίζει. Και κερδίζει βέβαια και αυτός από εσάς, τον Κωνσταντίνο ή την Αναστασία, που μας πήρατε τηλέφωνο και επιλέξατε υποψήφιο. Εγώ θα έλεγα Τζορτζέλα να μην παίξει κάτι. Άντε να κάνουμε μια δουλειά. Θα χάσουμε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Τα χέρια τα θέλω έτσι, πίσω από την πλάτη. Θα σφυρίξω εγώ. Και τότε με το που σφυρίξω θέλω αμέσως να ξεκινήσετε. Ωραία? Ναι. Πάμε! Γρήγορα! Μην τους αγχώνετε. Γρήγορα, Τζορτζέλα! Μην αγχώνετε. Ένα λεπτό έχουμε μόνο στη διάθεσή μας, φίλοι και φίλες. Όλοι εδώ, στο Star, παρακολουθούμε την Τζορτζέλα. Βοηθήστε, Κριτική Επιτροπή, έχω λεφτά. Έχουμε εδώ πέρα την Τζορτζέλα και τον Γιώργο μας. Σουτ, μην αγχώνετε. Ελάτε, παιδιά μου, βοηθήστε. Αναστασία, βόηθα! Τι να κάνει η Αναστασία, είναι στο Περιστέρι αυτή τη στιγμή. Βάλτε. Δεν επιτρέπεται βοήθεια. Μην αγχώνετε το άτομα. Συγγνώμη, το τελευταίο δεν πρέπει να το βάλεις, εκείνο. Όλα θα τα βάλω. Καλέ. Τι νόμιζες, θα κάνω. Αναστασία, χλωμό το βλέπω. Καλέ. Έλα, προσπάθησε, Γιώργο. Έλα, Γιώργο. Μην αγχώνετε. Κωνσταντίνε! Όχι έτσι, στην κουτίκα! Καλέ, σταματήστε! Με έχετε καταλάβει! Ωραία, γύρω-γύρω, πρέπει να γίνει όμορφη, παιδιά! Παιδιά, δεν μπορείτε να καταλάβετε την παρέμβαση αυτή τη στιγμή. Τι λες, Τωμά? Μία πενταώρο φυγάμε, ο Θωμάς λέει παντρεύεται. Έλα, Γιώργο, πάρε και κερασάκι. Τωμά μου, με το που θα παντρευτείς εσύ, εγώ θα σου κάνω. Τα κερασάκια, κανένα σχεδιάκι ωραίο. Κοίτα εδώ, τρούφα λείπει. Εγώ δεν βλέπω τρούφα. Έχεις δίκιο, Αλεξάνδρα μου, γι' αυτό θα περιποιηθώ τώρα. Περιμένετε, παιδιά μου. Τελείωσε ο χρόνο. Ένα κερασάκι να βάλω, παιδιά. Ποια είναι αυτή, η Αναστασία ή ο Κωνσταντίνος φωνάζει? Αναστασία, τι έγινε, Αναστασία ζεις, είσαι εντάξει? Όλα καλά, Αναστασία? Ναι. Όλα που έλεγχο, λοιπόν. Να αφήσουμε τώρα την Κριτική Επιτροπή που έχει έμπειρο μάτι. Έμπειρο. Να της κάνω λίγο πρόμο. Βοηθήστε τον λίγο, εντάξει. Δείτε. Λοιπόν. Κανονίστε ποιο θα ψηφίσετε. Να σηκώσει και η Τζορτζέλα την τούρτα της. Μπορούμε να έχουμε ένα κοντινό ώστε να βλέπουν όλοι οι φίλοι μας σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Κύπρο αυτές τις καταπληκτικές τούρτες. Βλέπω η Τζορτζέλα έχει κάποιο πρόβλημα με το τουρτάκι. Εμένα... Είναι τούρτα αυτό τώρα? Είναι τούρτα! Τούρτα το λες εσύ αυτό? Αυτό καταρχάς εκεί δεν το έχεις κάνει όλο γύρω. Ναι, αλλά αυτό είναι τούρτα. Αυτό είναι... Όχι, αυτό είναι. Έλα, μην σας το πούτε λοιπόν. Ο Κωνσταντίνος και η Αναστασία περιμένουν. Περιμένω την άποψή σας. Λοιπόν, να πούμε... Να ψηφίσετε.
Να πω εγώ, λοιπόν, η Τζορτζέλα τελείωσε πρώτη. Αλλά του Γιώργου έχει καλύτερο σχήμα. Α, μπράβο, ναι, ναι. Και εμένα μου αρέσει. Να είμαστε εκεί. Το δικό μου είναι ωραίο. Είναι πιο γεμάτη λίγο. Βλέπετε, είμαστε λίγο ευαίσθητοι σε αυτήν την εκπομπή. Είναι θέμα πρωτιάς ή ομορφιάς. Είναι θέμα πρωτιάς ή ομορφιάς, δεν ξέρω. Αλεξάνδρα, να σου πω κάτι. Να κερδίσουν και οι δύο να τις φάμε. Λοιπόν, εγώ ξέρετε τι λέω. Εδώ στο όλα καλά είμαστε λίγο ευαίσθητοι. Έχουμε, είμαστε. Δεν ξέρω, να σου πω κάτι. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει νικητής και ηττημένος. Δεν υπάρχει. Οπότε να σου πω, κερδίζουν και οι δύο. Ευχαριστούμε πολύ για την προσπάθεια. Ευχαριστούμε την Αναστασία και τον Κωνσταντίνο. Και κανονικά ένας από εσάς θα έπρεπε να πάρει αυτό το φανταστικό δώρο που έχουμε από τη Fresh Line. Προϊόντα περιποίησης, αλλά ξέρετε, κερδίζετε και οι δύο. Κωνσταντίνε μου, δεραστικά σου, να είσαι καλά και τα δωράκια αρχίζουμε να σου αρέσουν. Και Αναστασία μου και σε σένα το ίδιο. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Φιλάκια πολλά και να είστε καλά. Μην απομακρύνεστε, ελάτε να φάμε τώρα. Θα φάμε. Γιατί το λες έτσι. Εγώ που τρώω παιδιά ακόμη και τις μάσκες ομορφιάς, αυτά δεν ξέρω αν θα τα τιμήσω. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά το διάλειμμα. Αναστασία Ζανή, Face Πανού και όλα τα παιδιά αυτά και πολλά άλλα μυστικά μετά το διάλειμμα. Ρε μάγκα, δοκίμασε και κάτι άλλο. Μας έχεις κουράσει με τα ίδια και τα ίδια. Το άλλο σύστημα. Σύστημα αλουμινίου, άλλου σύστημα. Το άλλο σύστημα. Από την Άλκο. Ξυπνάει το πάθος σας για την ισπανική κουζίνα. Η νέα σάλτσα Spanish, Uncle Ben's. Έμπνευση από όλο τον κόσμο. Τα δαχτυλάκια τα πήραμε από τη μαμά. Τα χυλάκια τα πήραμε από τη μαμά. Τα πατουσάκια τα πήραμε από τη μαμά. Και όλα τα υπόλοιπα τα πήραμε από τα τζάμπο μπεμπέ. Τώρα τα βλέπετε όλα διπλά. Με κάθε αγορά από τα επώνυμα δερμάτινα στα Anthis Leather, σας κάνουμε δώρο δερμάτινα ρούχα ίσης αξίας. Δερμάτινα Anthis Leather. Ένα συν ένα δώρο και με 24 άτοκες δόσεις. Μετρητά άλλα γαλλικά σημαίνει. Παίρνω έως 4.000 ευρώ με την Cofidis Cash Card και ξέρω ότι πληρώνω κάθε μήνα χωρίς εκπλήξεις. Καλώς ορίσατε και πάλι αγαπημένοι μας φίλοι και φίλες, όπου και να είστε. Εδώ όμως είμαστε στο Όλα Καλά, στο Star, που είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, κάθε μέρα παρείτσα. Και σήμερα έχουμε ένα θέμα που αγγίζει πραγματικά. Έχουμε τη Φέη Σπανού. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ, Φέη. Καλημέρα κι εγώ. Πώς είσαι? Πολύ καλά. Ωραία. Και με τι ασχολείσαι τώρα? Δημοσιογράφος. Είμαι, δουλεύω σε κάποιο περιοδικό και είμαι και υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων σε κάποια εταιρεία, δηλαδή. Λοιπόν, να πάμε απευθείας στο ψητό. Η μητέρα σου, η Τίνα Ισακελαρίου, είναι μια γυναίκα με πολύ έντονη προσωπικότητα. Ναι. Αυτό που ίσως δεν ξέρουν όλοι είναι ότι ο πατέρας σου είναι ο Δημήτρης Κοντολάζος, αυτός ο πολύ αγαπητός. Πια το μάθαν όλοι. Τώρα το έχουν μάθει. Τώρα όμως σε έχει αναγνωρίσει κιόλας. Ναι. Πώς έγινε, θέλεις να μας πεις αυτή την ιστορία? Ήμουνα στο γραφείο, δούλευα σε κάποια εκπομπή μεσημεριανή και με πήραν ένα τηλέφωνο και μου είπαν ότι, από άλλη μεσημεριανή εκπομπή, και μου είπαν ότι εμείς ξέρουμε ποιος είναι ο πατέρας σου και αύριο θα το βγάλουμε. Εσύ έτσι το ήξερες? Ναι, βεβαίως και το ήξερα. Εσύ πότε το έμαθες? 4 χρονών. Σου είπε, δηλαδή... Μου είπε το όνομα του πατέρα μου, ότι εμείς ξέρουμε ότι αυτός είναι ο πατέρας σου και θα το βγάλουμε. Είχε βγει η μητέρα μου σε... Η μαμά σου, όταν σου το είπε, ήσουν 4 χρονών, έτσι. Ναι. Τι σου είπε, παιδί μου, τον μπαμπά σου τον λένε Δημήτρη Κοντολάζο? Ναι. Ο μπαμπάς σου τότε ήταν γνωστός? Ναι. Τον άκουγες δηλαδή στο ραδιόφωνο? Ναι, 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 ναι. Τραγουδούσες τα τραγουδιά? Βέβαια. Ναι. Και τι σου είπε η μαμά σου, αυτός που ακούς τώρα είναι ο μπαμπάς σου? Ναι. Κάπως έτσι νομίζω είχε γίνει. Νομίζω μου τον είχε δείξει φωτογραφία και μου είχε πει ότι είναι ο μπαμπάς σου. Ότι εντάξει, δεν είναι κοντά μας, αλλά εγώ σ' αγαπάω, έχεις εμένα. Και εντάξει. Πώς αισθάνθηκες εσύ, δηλαδή μεγαλώνοντας ως παιδί και ξέροντας ότι αυτός ο διάσημος λαϊκός τραγουδιστής, ο τόσο αγαπητός, είναι μπαμπάς σου?
Θα σου πω κάτι. Καταρχήν, επειδή η μητέρα μου ήταν παντρεμένη με τον Αλέκο το Σακελάριο, για μένα, και ζούσα με τον Αλέκο, για μένα το αντρικό πρότυπο στο σπίτι ήταν ο Αλέκος. Τον οποίο τον έλεγες μπαμπά, έτσι. Όχι, Αλέκο τον έλεγες μπαμπά. Όχι, αλλά είχαμε μια καταπληκτική σχέση, τον αγαπούσα και με αγαπούσα πάρα πολύ. Και όπου δεν υπήρχε η έλλειψη εντός εισαγωγικών. Και ούτε σκεφτόμουν. Εντάξει, δεν ήθελα να στενοχωρώ και τη μαμά μου, δεν το ανέφερα ποτέ, ούτε είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα πάω να τον βρω κάποια στιγμή ή να κάνω κάτι τέτοιο. Δεν το σκέφτηκες ποτέ. Όταν όμως ξέρεις ότι τι έχεις το γέμα, όταν τον έβλεπες σε μια φωτογραφία, Φέη μου, θα σκεφτόσουν, α, μήπως μοιάζουμε λίγο ή τα μάτια μας. Ναι, αυτό ναι, σίγουρα. Σίγουρα, ναι, τον έβλεπα, το βλέπω ότι μοιάζουμε. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν θα πήγαινα ποτέ εγώ να πάω να χτυπήσω την πόρτα να πω «Γεια σας, είμαι η κόρη σας». Ποτέ. Δεν παίρνα για το μυαλό μου ή δεν το είχα σκεφτεί και ίσως και από εγωιστικούς λόγους. Και ούτε η μητέρα σου δεν σε παρότρινε να το κάνει. Όχι, σε καμία περίπτωση. Μήπως δεν ήθελε η μαμά σου? Όχι, να το κάνει. Δεν ήθελε. Γιατί δεν ήθελε? Δεν ήθελε, δεν μου είχε εξηγήσει ποτέ τους λόγους. Μετά και εγώ δεν τη ρώταγα, επειδή έβλεπα ότι αυτό το πράγμα όποτε όσες φορές το συζητούσαμε. Την έκανε να αισθάνεται περίεργα, ούτε ρωτούσε λεπτομέρειες, ούτε μιλάγαμε στο σπίτι για αυτό το πράγμα. Ήταν ένα πράγμα το οποίο δεν συζητιόταν, δεν υπήρχε. Στις φίλες σου το έλεγες? Όχι. Δηλαδή στην εφηβεία δεν έλεγες, όταν τραγουδούσαν ας πούμε τα τραγούδια του μπαμπά σου, οι φίλες σου στο σχολείο, δεν έλεγες, ξέρετε, αυτός είναι ο μπαμπάς μου? Όχι. Ποτέ? Ποτέ. Ποτέ. Και ούτε και είχα σκοπό. Και άνθρωποι, έτυχε όταν δούλευα που με πήραν αυτό το τηλέφωνο που σου είπα, να είναι άνθρωποι κολλητοί μου, δύο πολύ κολλητοί μου φίλοι. Η φίλη μου η μία το ήξερε. Και το ήξερε γιατί της το είχα πει, αλλά μέχρι εκεί. Της είχα πει ότι δεν θέλω ούτε να κάνω κάποια κίνηση ούτε τίποτα. Είπε η μητέρα μου σε μία απογευματινή εκπομπή ότι η κόρη μου είναι παιδί εκτός γάμου. Και έτσι. Αλλά δεν είπε όμως ότι του Δημήτρη Κοντολάζου. Πήγες εσύ ποτέ σε μαγαζί που τραγουδούσε ο μπαμπάς σου? Μία φορά, μία μόνο. Και απέφευγα να πηγαίνω, δεν ήθελα. Σε είδε, τον είδες, ήσασταν κοντά? Ναι, μάλιστα ήμουν με παρέα από ηθοποιούς. Ναι, είχαμε. Εντάξει, δεν είχαμε μιλήσει, αλλά ήμουν στο. Σε περίεργη αίσθηση. Ναι. Να είσαι τόσο κοντά στον μπαμπά σου και να μην το ξέρει. Ναι, όντως ήταν ένα πολύ περίεργο βράδυ. Σε παίρνουν λοιπόν από τη μεσημεριανή εκπομπή τηλέφωνο και σου λένε εμείς θα το βγάλουμε αύριο. Ναι. Τι τους είπες? Κιτρίνησαν. Οι φίλοι μου, ο Φίλιππος ο Καμπούρης και η Τζίνα Ντρούλης, που ήταν και συνεργάτες, ήταν η εκπομπή του Φίλιππου, με είδαν και κιτρίνησα. Έμεινα κόκαλο. Μου λένε τι συμβαίνει, λέω παιδιά να μιλήσουμε λίγο. Πια έπρεπε κάτι να γίνει. Λέω μην το βγάλετε αύριο. Αυτό είπα στον δημοσιογράφο. Βγάλε το του λέω μεθαύριο και εγώ θα έρθω και καλεσμένη. Γιατί το προτίμησες έτσι? Γιατί εκείνη την ώρα η μόνη λύση ήταν να το βγάλω εγώ. Και να το βγάλω εγώ γιατί εγώ ήξερα λεπτομέρειες. Δηλαδή εγώ ήξερα τι θα πω σε αυτόν τον άνθρωπο, ήξερα πώς θα μιλήσω σε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ξέρω πού βρήκα την πείρα. Δηλαδή. Και εξάλλου είναι και δική σου ιστορία. Ναι, είναι δική μου ιστορία. Θεώρησα ότι οποιοδήποτε άλλος επικοινωνούσε δεν θα του έδινε τις απαντήσεις που. Υπήρχε πόνος, Φέη, αυτός ο πόνος της απόρριψης. Ξέρεις πότε το ένιωσα? Όταν πήρα πρώτη φορά τηλέφωνο, σαν δημοσιογράφος, χωρίς να πω ποια είμαι, όταν είπε ότι δεν έχω. Στο πρώτο τηλεφώνημα που είπε ότι δεν ξέρω τι μου λέτε. Εκείνο το βράδυ ήμουνα, αν μπορεί να μου επιτραπεί η έκφραση, ένα ζόμπι. Περπάταγα και σκεφτόμουν να ήμουν κολλημένη εκεί. Ότι πρέπει αυτό το πράγμα να αλλάξει. Δεν πρέπει να είναι έτσι. Ότι δεν μπορεί να υπάρχει το δεν ξέρω, δεν ενημερώθηκα. Τι ακριβώς έκανες, Φέη? Τον πήρες τηλέφωνο σαν δημοσιογράφος, όχι σαν κόρη του. Όχι. Ωραία. Και του είπες, κυρία Κοντολάζο, τι ακριβώς του είπες? Λέω, καλησπέρα. Κυκλοφορεί μια φήμη, είμαι δημοσιογράφος από τη συγκεκριμένη εκπομπή. Κυκλοφορεί μια φήμη στα δημοσιογραφικά γραφεία ότι η κόρη σας, έχετε μια κόρη με την Τίνα τη Σακελάρη. Καταρχήν μου λέει, τι είναι αυτά, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα, δεν την ξέρω τη γυναίκα, αλλά δεν την ξέρω.
Ναι. Το αρνήθηκε με λίγα λόγια. Και τότε ένιωσες εσύ αυτή την. Αυτό, τότε. Μόνο τότε. Δηλαδή, ούτε και τα προηγούμενα, ούτε στην παιδική μου ηλικία το είχα περάσει στο μυαλό μου έτσι. Όταν μου είπε, δεν ξέρω, λέω τι δεν κάνεις. Έκλεισα το τηλέφωνο, ούτε εκείνη την ώρα, το βράδυ. Όταν έμεινα μόνη μου πια, όταν φύγαμε με τα παιδιά από το γραφείο και έμεινα μόνη μου. Όπου πήρα το Φίλιππο τον Καμπούρη στο τηλέφωνο και του λέω, αύριο θα ξαναπάρω τηλέφωνο. Και τώρα, στο δεύτερο τηλέφωνο του λέω, θα πει, αν μη τι άλλο αυτό που θέλω εγώ. Γιατί εγώ ήξερα λεπτομέρειες. Ωραία, και τι του κάνει, τι του λες την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα του λέω ότι είμαι πάλι η Θεή Ισπανού, η δημοσιογράφη που μιλήσαμε χθες, ότι έχω μία μαρτυρία από κάποιον φίλο σας που λέει ότι το παραδεχτήκατε σε αυτόν, ότι έχω ένα δημοσίευμα εποχής που λέει ότι δουλεύατε με την Τίνα τη Σακελάριου, γιατί δούλευα στο θέατρο πριν η μητέρα μου παντρευτεί τον Αλίκο τη Σακελάριου. Και μάρτυρες και ανθρώπους που δουλεύαν μαζί στο θέατρο που λένε ότι είχατε σχέση. Τέλος πάντων, ότι γνωρίζεστε, ότι δεν είσαι άγνωστη με την Τίνα τη Σακελάριου. Εσύ να φύγετε, σε λένε Ισπανού. Κάποιος φίλος της μητέρας μου, όταν έφτασα σε ηλικία 16 χρονών, επειδή ήξερε την ιστορία από τη μητέρα μου, ήταν εκολητός της φίλος, θέλησε να μου δώσει το όνομά του. Γιατί είχα το όνομα της μητέρας μου. Σακελάρη, ναι. Όχι. Το πατρικό της μητέρας. Α, το πατρικό. Και θέλησε να κάνει αυτό το πράγμα και έκανε μια αναγνώριση, την οποία ήξερα πάρα πολύ καλά ότι δεν... Έκανε αναγνώριση, αλλά που δεν ήταν αληθινή. Ναι, απλά βέβαια. Και μόνο για να πάρω το όνομά του. Λοιπόν, επιστρέφουμε στον Δημήτρη Κοντολάζο. Ναι. Τον ξαναπαίρνει τηλέφωνο. Και τι σου λέει, όταν του έχει πια, του παρουσιάζει ναι. κάποια αποδεικτικά στοιχεία που μπορεί δεν μπορεί να τα δει. Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι. Ισχύει, δεν είχα ενημερωθεί. Εγώ αυτό εκείνη την ώρα το θεώρησα πάρα πολύ μεγάλο. Αυτή τη δήλωση που πήρα, το ότι ναι, ισχύει, ότι ξέρει τη μητέρα μου, ότι δεν του είναι άγνωστη και ότι απλά δεν είχε ενημερωθεί. Δεν με αφορούσε αν είχε ενημερωθεί ή δεν είχε. Με αφορούσε όμως ότι επιτέλους πώς δεν ξέρει την μητέρα μου. Αυτό ήταν το... αισθανόμουν για τη μητέρα μου άσχημα. Και δεν σου ξέφυγε σε εκείνη τη στιγμή, δηλαδή ένα παιδί. Εκείνη τη στιγμή ξυπνάει μέσα στο παιδί. Εγώ λέει θα φώναζα, μα εγώ είμαι το παιδί σου. Δηλαδή δεν σου ξέφυγε αυτό το πράγμα. Ναι. Μπόρεσες και κράτησες αυτό το ύφος, το τύπο του δημοσιογράφου, του αντικειμενικού, ναι. Ναι. Καταπληκτικό αυτό. Λοιπόν, δεν το έκανα εγώ. Ήταν κάτι άλλο. Δεν ήμουν εγώ. Ήσουν ένα δημοσιογράφος ο οποίος δεν είχε αυτή τη σχέση εκείνη τη στιγμή. Ναι. Και πρώτη φορά που συναντάς τον Δημήτρη Έχω συγκινηθεί με αυτή την ιστορία. Πρώτη φορά που το συνάντησες, πότε ήτανε? Καλά. Ήταν όταν πήγαμε με τον Φίλιππο τον Καμπούρη στη Θεσσαλονίκη. Όπου βεβαίως, ενώ το είχαμε συζητήσει και του είχα πει να πάμε πάνω, όταν μπαίναμε, επειδή είναι και πολύ φίλος μου ο Φίλιππος, πριν μπούμε στο μαγαζί του έλεγα, θέλω να φύγω, τι με έφερες εδώ. Μου λέει, παιδί μου, τι σε έφερα, μαζί δεν το έχουμε πει να πάμε. Και πήγατε μαζί για εκπομπή, έτσι, να κάνετε και γύρισμα κανονικά. Μπήκα μέσα, είχα κλείσει τραπέζι σε άλλο όνομα, δεν το περίμενε να πάω. Είχαμε κλείσει τραπέζι, μπήκα μέσα εγώ μπροστά και πίσω ο Φίλιππος με τις κάμερες. Νομίζω ότι δεν ήταν, ήταν φοβερή στιγμή, δηλαδή μπήκα, αισθανόμουν φοβερό τρακ, μουρμούραγα στο Φίλιππο από πίσω, του έλεγα σε παρακαλώ, γιατί μου το κάνεις αυτό, γιατί το κάνω εγώ αυτό τώρα. Το μετάνιωσες ποτέ? Όχι. Ξέρεις τι εννοώ, αν μετάνιωσες το ότι είχες μαζί σου τις κάμερες. Είναι μια πολύ ευαίσθητη στιγμή αυτή, το να συναντήσεις για πρώτη φορά τον αληθινό σου πατέρα, τον βιολογικό σου πατέρα. Πρέπει να είναι σχετικά τραυματικό και για τους δύο κάπου. Ωραία. Και σκέφτομαι, το να το κάνεις και με κάμερες είναι ακόμη πιο δύσκολο, Φέη. Ναι, ήταν δύσκολο, απλά... δεν το σκέφτηκα εκείνη την ώρα. Δηλαδή, νομίζω ότι η πρώτη φορά που ουσιαστικά συναντήθηκα με τον πατέρα μου και έτσι όπως έπρεπε τελικά να συναντηθούμε ήταν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Τώρα, πρόσφατα. Ναι. Όχι την πρώτη φορά, γιατί εντάξει, η πρώτη φορά ήταν λίγο να. Τι σου είπε, γεια σου, Φέη, έτσι. Ήταν μέσα στο μαγαζί όταν μπήκα εγώ. Έμαθα ότι είπε, ήρθε, γιατί με είχε δει. Εγώ δεν τον είχα δει. Κάποια στιγμή την άκρη του ματιού μου τον είδα. Και τον βλέπω να σηκώνεται και να έρχεται προς το μέρος μου. Αυτό ήταν λίγο... Εκεί έπαθα ένα σοκ. Εντάξει, μιλήσαμε. Αισθάνθηκα από την πρώτη στιγμή ότι μίλαγα με έναν άνθρωπο που... Με ένα δικό μου άνθρωπο. Δηλαδή δεν μου έκανε... Σε φίλησε. Ναι. Και τι σου είπε, παιδί μου? Όχι. Τι κάνεις? Λέω καλά. Και μου είπε... Επειδή δεν ήξερα ότι θα πάμε και πόσο μάλλον με κάμερες στο μαγαζί,
Μου λέει, μου την κάνεις για δεύτερη φορά, πρόσεξε. Αυτό σου το είπε με χιούμορ. Με χιούμορ και πολύ τρυφερά και πολύ καλά. Ήτανε, δηλαδή είναι μια, αυτό το λέω και εγώ σαν έκφραση. Ναι. Αλλά πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, και τον συνάντησε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Πώς τον συνάντησε, γιατί μου λες ότι αυτή ήταν πιο αληθινή στιγμή, πιο... Καταρχήν, ανέβηκα επάνω, μιλάγαμε όλο αυτό το διάστημα στο τηλέφωνο. Είχα πάει και το καλοκαίρι χωρίς κάμερες. Στο σπίτι του? Όχι, όχι, στο μαγαζί. Στο μαγαζί. Που τραγουδούσε και όλα αυτά. Και όταν πηγαίνεις στο μαγαζί, τι κάνεις, χορεύεις? Α, διασκεδάζω. Ειδικά όταν πήγα και χωρίς κάμερες, μια χαρά. Πέρασε πάρα πολύ ωραία. Ναι. Πηγαίνεις μετά στο καμαρίνι και τα λέτε. Ναι, ναι. Βέβαια. Ναι. Μόλις τελειώνει, πάω στο καμαρίνι, τα λέμε. Εντάξει. Τώρα... Σε παίρνει κανένα τηλέφωνο να μάθει πώς περνάς? Βεβαίως, με παίρνει τηλέφωνο και μάλιστα είχα κάποιο πρόβλημα με τη δουλειά μου την περασμένη εβδομάδα και με πήρε την ώρα που μου ανακοινώθηκε το πρόβλημα. Τηλεπάθεια? Δεν ξέρω. Ήταν παθά, ναι. Του λέω, μόλις μου συνέβη αυτό στη δουλειά μου. Τι σου συνέβη? Έφυγα από κάποια εκπομπή την οποία δούλευα. Mm. Και εντάξει, απλά μου ανακοινώθηκε και ήταν λίγο έτσι ξαφνικό. Ναι, έπαθες ένα μικρό σοκ. Ναι, ήταν ένα σοκ. Λοιπόν, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ανεβαίνεις στη Θεσσαλονίκη. Και τι κάνατε? Ανέβηκα γιατί κάναμε μία συνέντευξη. Θα ανέβαινα έτσι ή άλλως. Απλά επειδή δουλεύω σε κάποιο εβδομαδιαίο περιοδικό, κάναμε μία κοινή φωτογράφηση και του πήρα και συνέντευξη. Ήταν η πρώτη φορά που κάνατε μία κοινή φωτογράφηση? Ναι. Ναι. Και μετά τι κάνατε, δηλαδή έμεινα στο σπίτι του, δηλαδή γιατί όχι, αν είσαι... έμεινα στο, ανέβηκα με μία φίλη μου, έμεινα στο ξενοδοχείο, τον είδα, πήγαμε για καφέ, πήγαμε βόλτα στην παραλία. Έχει άλλα παιδιά, Φέη? Ναι. Πόσα? Άλλες δύο κόρες. Με τις οποίες μοιάζετε? Τη Σοφία που γνώρισα, με λένε ότι μοιάζουμε τώρα. Τι να πω, πάντως είναι μία κούκλα. Και κάνετε παρέα, τις αισθάνεσαι αδερφές σου? Τη Σοφία τη γνώρισα προχθές. Είναι 12,5 χρονών. Αυτές πώς αντιμετωπίσανε τα κορίτσια? Α, η Σοφία πάρα πολύ καλά. Την άλλη κοπέλα δεν την ξέρω. Όταν τις βλέπεις, αισθάνεσαι ότι έχετε ομοιότητες? Ξέρεις τι γίνεται, γίνονται όλα πολύ, πολύ γρήγορα. Γίνονται γρήγορα, είναι η πρώτη συνάντηση, το σοκ. Ακόμα δεν έχω προλάβει να συνειδητοποιήσω. Τη γυναίκα του την έχεις συναντήσει? Α, ναι, την Καρολίνα βέβαια. Είναι καταπληκτικό πλάσμα. Με έχει δεχτεί πάρα πολύ ζεστά, με πολύ μεγάλη τρυφερότητα. Με έχει κάνει να τη νιώθω δικό μου άνθρωπο, δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και τώρα τι περιμένεις από τον πατέρα σου, τον Δημήτρη τον Κοντολάζο? Δηλαδή από αυτή τη σχέση τι περιμένεις? Εντάξει, είναι η αρχή της μιας σχέσης. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν... Ναι, όμως εσύ τι ποθείς, δηλαδή θα ήθελες, πώς θα ήθελες να είναι αυτή η σχέση? Να γνωριστούμε, τίποτε άλλο. Τι άλλο να μπορεί να περιμένει? Εγώ νομίζω, αν με ρωτούσες εμένα, θα σου έλεγα θα ήθελα να μου σταθεί, να, ξέρεις, να δείχνει ότι νοιάζεται λίγο για μένα. Ναι, μα το δείχνει ήδη. Δηλαδή, με παίρνει τηλέφωνο, μαθαίνει τα νέα, μαθαίνω τα δικά του. Μιλάμε. Η μαμά σου τι είπε για όλη αυτή την ιστορία? Η πρώτη αντίδραση, ότι θα μου κάνει μήνυση. Εσένα, Ναι, η πρώτη αντίδραση. Εντάξει, μετά όταν μίλησα εγώ μαζί της, γιατί μίλησα στη φίλη μου. Και ζήλει, πες της, θα της κάνω μήνυση. Δεν ήθελε να μ' ακούσει αυτό όταν... Ναι, όμως, θα σου πω κάτι. Τώρα δεν ξέρω τι μαμά σου μπορεί να στενοχωρηθεί, αλλά εγώ θεωρώ ότι τα παιδιά έχουν δικαίωμα και στους δύο γονείς. Ναι, εντάξει, ήταν η πρώτη αντίδραση. Ήταν η ταραχή της, δεν ήξερε, την πήραν τηλέφωνο και της λέγανε διάφορα και δεν ήξερε τι έχει γίνει. Η αντίδραση της εμένα, όταν γύρισα και της είπα, όταν φώναζε στο πρώτο τηλέφωνο μετά όταν μαθεύτηκε, της λέω, εσύ μαμά μου ξέρεις ποιος είναι ο μπαμπάς σου? Μου λέει, ήξερες λέω ποιος είναι ο μπαμπάς σου, γιατί έχει πεθάνει κιόλας. Μου λέει, ναι, ήξερα. Εγώ όμως δεν ξέρω, της λέω. Και θέλω να μάθω. Οπότε εκεί τελείωσαν όλα. Η αναγνώριση, αυτό τυπικά, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο μπαμπάς σου, ας πούμε, τι σημαίνει, ότι... Τι εννοείς τυπικά? Τι σημαίνει ότι σε έχει αναγνωρίσει τελικά σαν παιδί? Σου κάνανε κάποιο τεστ αίματος και τέτοια? Πώς έγινε αυτό? Όχι, απλά δέχτηκε αυτό. Ξέρει πάρα πολύ καλά. Ναι, σε αναγνώρισε, ωραία. Τι σημαίνει όμως αυτό? Σημαίνει κάτι ότι θα έχεις δικαίωμα να τον κληρονομήσεις, αυτό είναι? Καλά, δεν με ενδιαφέρουν τέτοια πράγματα. Θα αλλάξεις επίθετο? Το σπανού θα το κάνεις? Όχι. Δεν το κάνεις. Δεν θα πάρεις το επίθετο του Δημήτρη Κοντολάζου? Άλλωστε να σου πω και κάτι. Εντάξει, βάσει πραγμάτων, σε μερικά χρόνια παντρεύομαι. Θα παντρευτώ λογικά. Δεν παντρεύομαι. Δεν είναι αυτό, απλά. Κάποια στιγμή θα παντρευτώ.
Οπότε αναγκαστικά θα αλλάξω και επίθετο. Τώρα τι να μπαίνει σε τέτοιες διαδικασίες, δεν υπάρχει λόγος. Στην εκκλησία άργια θα σε πάει ο Δημήτρης ο Κοντολάζος. Α, έτσι είπα, το έχει σκεφτεί. Ωραία. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, Φέι και φίλες και φίλοι, σας έχουμε μία έκπληξη της Φέι. Τα δαχτυλάκια τα πήραμε από τη μαμά. Τα χυλάκια τα πήραμε από τη μαμά. Τα πατουσάκια τα πήραμε από τη μαμά. Και όλα τα υπόλοιπα τα πήραμε από τα τζάμπο μπεμπέ. Ευχαριστούμε Αθήνα! Ευχαριστούμε Ελλάδα! Κρατήστε ζωντανό το μεγαλείο της Ελλάδας για πάντα με τα αυθεντικά DVD των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 στη τιμή των 50 ευρώ. Τηλεφωνήστε τώρα στο 801-801-2004 και έρχονται στο σπίτι σας χωρίς κόστος. Από εδώ η Σύση. Από τότε που δοκίμασα τις νέες συνταγές Whiskas, η ζωή μου έχει αλλάξει. Κάθε πρωί στις 6.30 ακριβώς. Μεγάλο γουργουριτό, ε! Και κάθε φορά που πάω στην κουζίνα, τάκ, 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 με ακολουθεί. Τι ρωτάω λοιπόν. Σύση, τι τρέχει, πεινάς. Δεν την είχα ξαναδεί να τρώει έτσι. Νέες συνταγές Whiskas, ακόμα καλύτερες, για περισσότερη ευτυχία. Δηλαδή περισσότερη ευτυχία και για αυτή και για μένα. Όλα καλά, καλά, θα πάνε όλα καλά. Έλα, εδώ είμαστε. Εδώ. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Όλα Καλά. Προσπαθώ να κουμπώ στη ζώνη μου εδώ πέρα, αλλά έχουμε τον Γιώργο τον Γκασπίρη, ο οποίος πιάνει πάρα πολύ το χέρι του. Κάνει δεν μπορεί να φανταστεί. Κουμπώνει ζώνες, όλα τα κάνει. Μπράβο, ρε Γιώργο, μεγάλε. Μπράβο. Έχουμε τη Φέι Σπανού εδώ πέρα. Ο μπαμπάς της είναι ο Δημήτρης Κοντολάζος και την έχει αναγνωρίσει. Φέι, χαιρόμαστε που είσαι εδώ και σου έχουμε μία έκπληξη. Τι έκπληξη? Μας έχουμε μία έκπληξη, θα έλεγα, γιατί εμείς έχουμε και τον Παναγιώτη τον Σαντζόγλου στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος συναντάει τον μπαμπά σου. Οχ. Γιατί λες οχ? Δεν ξέρω. Στην εκεί πλευρά της Θεσσαλονίκης, εδώ όπου όλα τα νυχτερινά μαγαζιά της πόλης είναι μαζεμένα. Ορόσημο Live, το συγκεκριμένο μαγαζί όπου βρισκόμαστε. Εδώ σε λίγο θα μας υποδεχτεί ο Δημήτρης Κοντολάζος. Πάμε να τα πούμε. Γεια, ελάτε μαζί μας. Μηματική. Που φεύγω, γιατί αισθάνομαι μέρα με την ημέρα κοντά σου κάνω. 30-32 χρόνια καριέρας και μερικοί καλλιτέχνες ντρέπονται να το πούνε. Εγώ είναι τιμή μου που μπορώ και υπηρετώ το λαϊκό τραγούδι και το ελληνικό τραγούδι τόσα χρόνια. Και γυράσκω ήδη διδασκόμενος, δηλαδή ακόμα ψάχνομαι για να δίνω ό,τι μπορώ περισσότερο. Μετά από 30-32 χρόνια, όπως είπατε, στο ελληνικό τραγούδι, θα συμβουλεύατε και τα παιδιά σας να κάνουν κάτι ανάλογο? Ναι, αν έχουν ταλέντο, γιατί όχι, όλα τα παιδιά του κόσμου όταν έχουν ταλέντο. Εξάλλου λένε οι Αμερικάνοι πήγαν μπροστά γιατί άφησαν τον καθένα, βάλαν τον καθένα εκεί που είχε ταλέντο. Λοιπόν, γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς. Άσε με μένα, άσε με, φτάνει σου λέω, φτάνει. Καρδιά δεν έχω μέσα μου, είναι εκείς και απεθάνει. Αν δεν ήσασταν τραγουδιστής, τι άλλο θα κάνατε, σε τι άλλο έχετε ταλέντο εσείς? Ήμουνα ήδη 6 χρόνια μηχανικός εδώ στη αυτοκινήτων εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πήγα να τεχνική σχολή στον Ευκλείδη. Αυτή ήταν η πρώτη μου αγαπημένη δουλειά. Αλλά επειδή από μικρό παιδί τραγουδούσα, ξέρεις ο κόσμος τι κάθεσαι στην Μουτζούρα και θα γίνεις τραγουδιστής. Και έτσι ξεκίνησα σιγά σιγά. Και είστε στη Θεσσαλονίκη μετά από πόσα χρόνια τραγουδάτε εδώ στην πόλη μας? Μετά από 8 χρόνια. Μετά από 8 χρόνια. Είστε, διαπιστώνω από τις φωτογραφίες, οικογενειακός εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι, η μεγάλη μου κόρη είναι στην Αθήνα, γιατί σπουδάζει εκεί η κομμωτική. Η μικρή αναγκαστικά ήρθε εδώ πέρα, για να λέγαν πως δεν θα μείνουν, αλλά μόλις φτάσαν οι μέρες, λέει πρέπει να μείνουμε κοντά στον μπαμπά μαζί με τη γυναίκα μου. Οπότε γράψαμε εδώ στο γυμνάσιο Πηλέας, πάει πρώτη γυμνασίου.
Άσε με με, έχω φτάσει πια στο τέρμα. Δεν έχει δύναμη να αντέξει η καρδιά μου. Άσε με με. Δούλεψα με πολύ μεγάλα ονόματα και όπως μου έλεγε και ο μεγάλος ο Γιώργος Ζαμπέτας, είσαι ο πιο έξυπνος κλέφτης, μου λέγε, γιατί προσπαθούσε να πάρω τα προτερήματά τους, ας πούμε, αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω τη μεγάλη Μαρινέλα, που συνεργαστήκαμε για αρκετές σεζόν, κάναμε περιοδία Αμερική, Αυστραλία και είναι μεγάλη δασκάλα. Αν μ' αγαπούσες λίγο κι αν με σκεφτόσουν με τέτοια υποκρισία, θα φερώσουν όλα τα δώσα για σένα. Τίποτα δεν κράτησα, γιατί εσένα στη ζωή μου μόνο εσένα αγάπησα. Πώς το είδες? Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Αυτό το τραγουδάει. Αν με αγαπούσες λίγο και αν με σκεφτόσουν, με τέτοια υποκρισία δεν θα φερόσουν. Ποτέ δεν το σκέφτηκες? Πώς το? Το χόρεψα την πρώτη βραδιά που πήγα εκεί. Εντάξει, να σου πω κάτι, αυτά συμβαίνουν. Και είμαι σε αυτό το δρόμο, δηλαδή έτσι το σκέφτομαι πια, ότι αυτά συμβαίνουν. Μπορεί να έχει συμβεί και στη δική μου ζωή. Δηλαδή, είναι λίγο πιο δύσκολο για εμάς που είμαστε γυναίκες όμως. Εντάξει, δεν το ξέρεις ποτέ. Ναι, αν ήμουν άντρας, μπορεί να μου είχε συμβεί και εμένα ή τέλος πάντων να είχα μία σχέση με έναν άνθρωπο και να μου είχε συμβεί και εμένα. Εντάξει, συμβαίνουν, δεν είναι. Το αποτέλεσμα έχει σημασία. Μα αγόραζες τους δίσκους του μπαμπά σου από μικρή? Ναι. Τους αγόραζες? Ναι. Η μαμά σου το ήξερε? Όχι. Όχι. Εντάξει, δεν το ήξερε. Αλλά ναι, και τους δίσκους αγόραζα και τα τραγούδια άκουγα. Και μάλιστα έκανα και κάτι που δεν το ήξερε. Πήγαινα, τραγουδούσε και τραγουδούσα κι εγώ. Και προσπαθούσα να κάνω τη φωνή του. Εντάξει, έκανα κάποια πράγματα από εκεί πέρα. Ας πούμε, η μητέρα μου, εγώ όταν έλεγα μικρή, ήθελα να γίνω τραγουδίστρια. Όταν της έλεγα ότι θέλω να γίνω τραγουδίστρια, κάτι πάθαινε. Κρίση, ε. Κρίση. Τώρα θα ήθελες να γίνεις τραγουδίστρια? Όχι, τώρα πια. Καταρχήν, λόγω του ότι, ας πούμε, δεν ήθελε, ενώ μου άρεσε, το ότι δεν ήθελε η μητέρα μου, μόνιμο ασχολήθηκα κάποια στιγμή, έκανα μαθήματα κιθάρας, του μπερλέ και τέτοια πράγματα, αλλά δεν έχω τις σπουδές που χρειάζεται. Ποτέ δεν είναι αργά όμως, Φέη. Όχι τώρα. Και με τέτοια φωνή, εγώ νομίζω ότι την σίγουρα έχεις κληρονομήσει για κάτι, κάποιο ταλέντο από τον μπαμπά σου. Δεν το ξέρω αυτό, δεν το έχω ψάξει ποτέ. Μου έχουν πει ότι επειδή έχω σπουδάσει ηθοποιός, ότι αν δουλεύσω τη φωνή μου μπορώ να τραγουδήσω. Αλλά επειδή δεν. Και λόγω της μητέρας μου, επειδή δεν ήθελε με τίποτα να ακούει, ούτε ηθοποιός ούτε τραγουδίστρια, ό,τι άλλο μου έλεγε. Μηχανικός αυτοκινήτων δηλαδή. Θα μπορούσε να είναι, απαντήσω, θα μπορούσε να το κάνω. Αν μπορούσαν οι γυναίκες. Τότε, γιατί όχι, ναι, τότε. Τότε που επέλεγα, ήταν η ώρα να επιλέξω το επάγγελμα που θα κάνω. Ναι, θα μπορούσα να το κάνω. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το αυτοκίνητο. Λοιπόν, είσαι έτοιμη? Σου έχουμε ένα μήνυμα από τον μπαμπά σου. Τι μήνυμα? Για να δούμε. Είχε ξεσπάσει ένας μεγάλος ντόρος πέρυσι και προσφάτως διάβασα στην εφημερίδα ότι έχετε πάρα πολύ καλές σχέσεις με την κόρη σας, την Εύη Σπανού. Αληθεύει, έχετε επαφές? Ναι, εξάλλου ήταν προχθές εδώ πέρα. Περάσαμε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Αυτό προέκυψε το Πάσχα και έγιναν όλα αυτά που γίναν, τα είδε ο κόσμος. Ήταν ένας κεραυνός εν ενεθρία μετά από 28 χρόνια, ας πούμε. Ήταν δύσκολο για μένα και για την οικογένειά μου. Όμως ο καιρός είναι ο καλύτερος γιατρός. Φιλοσοφεί στα πράγματα, τα βάζει στη θέση τους. Και έτσι είπα, καλοδεχούμενο και αυτό το παιδί, να είναι καλά. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Και σιγά σιγά θα έρθουμε και πιο κοντά. Είναι σαν να ανακαλύψεις την Αμερική ξαφνικά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ναι, να διαπιστώνεις ότι υπάρχει ακόμη ένας άνθρωπος, έτσι. Βέβαια, ήταν δύσκολο, μπορώ να πω, πολύ δύσκολο. Και εγώ πώς θα το νιώσω και πώς θα το νιώσουν τα παιδιά μου και η γυναίκα μου και ο κόσμος. Και ξέρεις, και εσείς τα κανάλια σε τέτοιες στιγμές είσαστε όλοι από πάνω, επίθεση, ξέρεις, δεν ήξερα σε ποιο να μιλήσω πρώτα, ποιο να μιλήσω μετά, τι να πω. Ένας πανικός. Μας βοηθάτε όμως. Βεβαίως, αλίμονο.
Εξάλλου ο κόσμος πρέπει να ξέρει την αλήθεια και νομίζω ότι αυτό το πράγμα έχει πάρει το δρόμο του και θα πάει ακόμα καλύτερα. Όταν το μάθατε, σκεφτήκατε πρώτα πώς πρέπει να αντιδράσω εγώ, αν πρέπει να ενοχληθώ και αν το δείξω, τι θα πει η οικογένειά μου ή τι θα πει ο κόσμος? Κοίταξε, εκείνη τη στιγμή τα συναισθήματα είναι άνω κάτω. Δεν μπορείς να σκεφτείς πρώτο, δεύτερο, τρίτον. Κοιτάς το Θεό και λες τι πρέπει να κάνω τώρα, ας πούμε. Γιατί ανα πάσα στιγμή αυτά εξελίσσονται και δεν ξέρεις από πού θα δημιουργηθεί πρόβλημα, αν θα είναι από το παιδί σου, αν θα είναι από τη γυναίκα σου. Η γυναίκα μου στάθηκε πάρα πολύ κοντά μου. Από την πρώτη στιγμή μου είπε, Δημήτρη, αν ένα στο δισεκατομμύριο είναι δικό σου αυτό το παιδί, θα είναι κρίμα από το Θεό. Και αυτό μου καρφώθηκε πάρα πολύ καλά στο μυαλό και έτσι ήταν τα πράγματα πιο ψύχρεμα. Τα παιδιά μου δεν τους είπα ότι δεν αλλάζει τίποτα για εσάς. Εσείς παραμένετε ένας δικόρες μου, απλά έχετε μια αδερφή ακόμα. Έτσι τα έφερε η μοίρα, έτσι τα έφερε η τύχη και θα προχωρήσουμε όλοι μαζί. Χαίρομαι. Τέλος, καλό. Όλα καλά, όλα καλά, όπως είναι και το όνομα της εκπομπής μας, Φέη. Ξέρεις κάτι, μου αρέσει που λέει ο μπαμπάς σου, ο Δημήτρης ο Κοντολάζος, είναι καλοδεχούμενο για αυτό το παιδί. Και σχεδόν τυχερός. Έχει ξαφνικά και ένα τρίτο παιδί. Μια πανέμορφη, έτοιμη, μορφωμένη, έξυπνη. Έτσι δεν είναι? Πολύ εύκολο. Δεν χρειάζεται ούτε να σε αλλάξει, ούτε να σε κάνει. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Ακριβώς. Και συγχαρητήρια και σε εσένα, αλλά και στον μπαμπά σου όμως. Και να του ζήσει κόρη, πρέπει να πούμε. Έτσι δεν είναι? Να σε χαίρετε, να είστε καλά πάντα. Και μου φαίνεται πολύ συμπαθητικός άνθρωπος. Ναι. Πραγματικά και καλά για τη φωνή του, δεν το συζητώ. Ήμουν, θυμάμαι, μικρή Θεός. Και τραγουδούσα Θεός. Και εγώ τα ξέρω όλα του τα τραγούδια. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Φέη. Έλα μαζί μας. Όμως μην φεύγεις ακόμη. Βιάζεσαι να πας πουθενά? Όχι. Όχι. Έλα το κοριτσάκι μου γλυκό. Έλα. Πάμε. Έλα και εσύ αγοράκι μου γλυκό. Αγόρι μου. Έλα. Γιατί εδώ έχουμε την Αναστασία. Την Αναστασία την ξέρεις, Φέη? Ναι, βέβαια. Γεια σου, Φέη. Η Θεή Αναστασία. Λοιπόν, κάτσε, έλα να σε δώσω εγώ ένα σκαμπό να καθίσεις. Τι γίνεται, τι έχουμε εδώ πέρα άλλο? Α, ξέρετε τι έμαθα. Δεν ξέρω τώρα μήπως είναι και αυτό, ανακρίβεια. Μου λένε, πρέπει όταν θα έχεις την Αναστασία, έλα πιο κοντά μου θέλεις, πρέπει όταν θα έχεις την Αναστασία να τη βάλεις να μιμηθεί γιατί κάνει πολύ ωραίες προφορές και τέτοια. Κάνε καμία προφορά, τι κάνει, για πες μου. Κάνεις τι να κάνω, ποιος το είπε αυτό? Αυτό το που κάνετε σαν μεταγλώτηση. Όχι, να μας κάνει. Α, που κάναμε τα βραζιλιάνικα με το... Διάφορα τέτοια μου λένε, κάτι βραζιλιάνικα, βραζιλιάνικα. Ναι, πρέπει να είναι η στιγμή. Τώρα είμαστε και ερχόμαστε από άλλο κλίμα. Δεν πειράζει, το κλίμα είναι πολύ αισιόδοξο και χαρούμενο πια. Πάρα πολύ ωραία η δήλωση τελευταία που είδα του κύριου Κοντολάζου, συγκινήθηκα. Είναι ακριβώς, είναι πολύ όμορφο το να συνδέονται οι οικογένειες και να... Είναι πολύ ωραίο αυτό. Για κάνε μας, δηλαδή πώς θα κάνεις, δεν κατάλαβα, δηλαδή κάνεις ότι μιλά... Α, δεν μπορώ τώρα να σου κάνω τη βουλγάρα και αυτά που έκανα. Ναι. Δεν κάνεις με τον Περικλή που σου λέγε κάτι και λέγε Ιου. Όχι, δεν μπορώ να κάνω την προφορά. Το κάνει τέλεια. Πώς βλέπεις μεταγλώτηση βραζιλιάνικου? Δεν βρει Αλεξάνδρα, θα με βάλεις τώρα να κάνω μεταγλώτηση. Κάνε μία μόνο. Έλα, μία μεταγλώτηση. Εγώ δεν έχω ακούσει, γι' αυτό σου λέω. Α, ναι. Όλοι μου λένε φανταστική, μου λένε θα πάθεις πλάκα. Δεν πρέπει να έχω τώρα, δεν μπορώ. Τι θες, θες κάτι ιδιαίτερο, κάνα μαντήλι να φέρω. Δεν πρέπει να μου πει κάποιος μια τάκα. Ωραία, να σου πω εγώ. Ναι, πες εσύ. Τι θες να σου πω? Πες μια τάκα, τι είναι, να πω εγώ. Πες εσύ. Έλα, σταματήνα μου. Τι κάνετε σήμερα, αρχόντισα τάδε? Είναι μια πολύ ωραία μέρα, Τζερμεριάν. Είναι μια πολύ ωραία μέρα, Κοντοστάνος όμως. Ο Κοντοστάνος πήγε στο πρώτο κοσμικό, στην πρώτη κοσμική εκδήλωση. Ναι, αλλά ποια εμφανίστηκε στην κοσμική εκδήλωση? Ποια εμφανίστηκε, μήπως η Αναστασία? Μήπως. Και κάναν τρομερό σοου τα κορίτσια. Ήταν εδώ σε αυτό το μαγαζί στο Uppercut. Στο Uppercut. Δεν με πήρατε εμένα. Ναι, δεν ήρθες στο Uppercut. Κοιμόμουν. Γιατί δεν ήρθες? Όχι, συνήθως ξέρουν τα παιδιά, κοιμάμαι εγώ. Εκεί συναντήσαμε όλη την κοσμική Αθήνα, αλλά και ηθοποιούς και αυτά. Και προσπάθησα από όλους να βγάλω κάτι. Και του έκανε και μια ερώτηση έτσι περίεργη που μου ήρθε εκείνη την ώρα. Τι θα παίρνω μαζί του? Αν έπρεπε να εγκαταλείψει το σπίτι, το πρώτο πράγμα που θα παίρνανε. Για να δούμε. Ο Ντάβλας τι απάντησε, έχω περιέργεια. Ο Ντάβλας δεν απάντησε. Ο Ντάβλας μας πήγε το κορμί του. Για να δούμε λοιπόν τι μας είπαν οι κοσμικοί στην Αθήνα. I can't fall down on my knees and apologize to you. Cause that ain't my style. I remember how we met. It was on the train. How could I forget? You smiled and you looked at me. The soft of your lips that captured me. The whole ride down, we kept our eyes on each other.
And then we sat down together. You gave me a number, said give me a call. I thought I wouldn't call at all. Here we are, fell in love like hand to glove. Pure bliss from above. Now all we seem to do is fuss and fight. We never seem to get it right. See, there's too much fire, so much desire. So it took a little turn to take me higher. I'm sorry if I hurt you when I went astray. I guess I gotta call it a day, hey, hey. Ποια είναι η αγαπημένη σου εποχή και γιατί? Το φθινόπωρο τώρα που μπήκε. Είναι, το φθινόπωρο, ναι, και κυρίως σου αρέσει τη Νέα Υόρκη, γιατί το πάρκο αυτό το μεγάλο. Κάνω υπασία και πάμε στο πάρκο και κάνουμε υπασία, είναι ονειρεμένο. Αλλά μου αρέσει κυρίως και αυτό το μαγαζί απόψε. Είναι πάρα πολύ ωραίο το Uppercuts, γιατί ξαναγύρισε τον κόσμο στο 60s και 70s. Frank Sinatra, Αργεντίνα, Τάγκο, ναι. Θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις γνωρίσει την Αντζελίνα Τζολί και τον Μπρατ Πιτ. Βέβαια. Και τον Τζορτζ Κλούνι και την Νικόλ Κίντμαν. Την Αντζελίνα θέλω να μου πει. Βέβαια, πάρα πολύ ωραία. Θεά. Είναι στο LA, στο Λος Άντζελες. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη όταν είμαι μαζί σας, γιατί αισθάνομαι την Ελλάδα ότι είναι πολύ κοντά μου. Κάνετε πρόβες. Ξεκινάμε τώρα, αυτές τις μέρες. Αλλά στο τρέξιμο όλη την ώρα είμαι. Η Άννα είναι εδώ, στην Αθήνα ή στην Αμερική. Κάνει εκεί πρόβες εκείνη. Ναι. Να έρθει έτοιμη. Ναι. Για πες, το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί. Όχι ακόμα, μόλις ξεκινήσουν οι πρόβες θα τα πούμε όλα. Είναι ένα υπέροχο πρόγραμμα από ό,τι ξέρω. Έτσι. Έτσι μου έχουν πει μερικά πράγματα. Ένα υπέροχο πρόγραμμα και 17-18 Νοέμβρη από εκεί, από ό,τι γνωρίζω, περίπου εκεί πέρα. Περιμένουμε, ένα αγωνίως. Σήμερα είσαι με τη σύζυγο έξω. Ναι, σήμερα είμαστε επίσημα, έχουμε βγει επισήμως. Γενικά όμως δεν βγαίνεις κάθε βράδυ, ξεκουράζεις. Ναι, ναι, δεν μπορώ. Πού να βγεις κάθε βράδυ. Όπως μπορώ. Εσύ είσαι πιο νέος. Για να μην αργήσουμε αυτά με την καλά, σταμάτα τώρα. Εσύ έχεις τσακωθεί με τον χρόνο, αγάπη μου, αυτό ξέρεις. Να είσαι καλά. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Χαίρομαι που σας βλέπω. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Γίνεται σεισμός, καταποτισμός, φωτιά, αυτό, και η Εύη πρέπει να φύγει από το σπίτι σε δευτερόλεπτα. Τι θα πάρει μαζί της? Δεν το σκέφτεσαι πολύ. Κοίταξε, την τσάντα μου, γιατί συνήθως είναι τεράστια και τα περιέχει όλα. Εύκολη απάντηση. Με την τσάντα μπορείς να μείνεις και άστεγη, ας πούμε. Ναι, να περάσει μια εβδομάδα. Μπορείς να μπεις και μέσα, γιατί είναι και τεράστια. Κρύβεσαι κιόλας από ενοχλητικούς. Έχει όλα και συμφέρει η τσάντα της. Ωραία, τι καλά που περνάτε. Ωραία, δεν ήταν. Πω, πανέμορφα. Πότε θα έρθει μαζί μα. Θα έρθει, θα το κανονίσουμε. Έτσι, απλά καθημερινά. Αντζελίνα Τζολί, έλεγε η κυρία, τι έλεγε. Άντζελο, έτσι απλά. Τέτοια έτσι. Πάμε για ένα τραγούδι της Αναστασίας. Ναι. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα μας τραγουδήσει η Αναστασία. Δυνατά, δυνατά. Καλά, καλά, τα πάνε όλα καλά. Όλα καλά, καλά, τα πάνε όλα καλά. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Πού είναι η κάμερα, εδώ είναι η κάμερα. Και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή. Να ακούσουμε την καταπληκτική Αναστασία που θα μας τραγουδήσει τώρα. Δυνατά, δυνατά! Ναι!